2, 0, 1, 9, ευτυχισμένο το 2009. Μπερδεμένα. Τι υπερπαραγωγή ήταν αυτή, ρε παιδιά. Πω, τι κάναμε. Τρελή υπερπαραγωγή, έτσι. 2, 0, 1, 9, ευτυχισμένο το 2019. Η υπερπαραγωγή της Τρόικα. Αδέρφια, χρόνια πολλά και καλά. Καλή χρονιά. Όμορφη χρονιά. Να είστε καλά, αδέρφια. Εδώ πέρα είμαστε. Εδώ είμαστε με Νίκο Κοκλώνη, με Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Για Νίκο Κοκλώνη έχω θέμα ολόκληρο. Το σουρδίζω εδώ και 3 μήνες. Δεν κάνω πλάκα. Είπα να το βάλω μέσα στις γιορτές. Τώρα μπορώ να το βάλουμε αύριο. Να δούμε, μπορεί και σήμερα, δεν ξέρω. Η Κοκλώνα πάντως μου αρέσει πιο πολύ. Εκεί, η Μαρία λένε Λιγουρέζου, μου κρατάει μούτρα για την Αχ, Αναστασιακή, η οποία Αναστασία ξεκινήσαμε όλη τη χρονιά. Λάβει. Η Αναστασία με ψιλοχλέβασε πολύ όμορφα, μου άρεσε πάρα πολύ. Με κοδέσε πάρα πολύ όμορφα. Ακουγόμαστε λίγο τρεμουλιαστά, λίγο με. Έβαλε τρέμορ. Έχει βάλει παραμόρφωση, όχι. Αναστασία, η σιλουέτα σου είναι απίστευτη. Μετά τα όσα χλαπάκια σε για γιορτέ, το παρατηρήσα σήμερα. Πολύ. Δεν τρώει πολύ. Θα μπουνε, θα μπουνε σιγά σιγά. Δεν κάνω πλάκα, δηλαδή είσαι όπως ήσουν. Είσαι καλύτερα το καλοκαίρι. Όχι. Το καλοκαίρι ήσουν πιο βοηδάκι. Όχι, Μισιρλού, όχι, όχι, όχι. Το καλοκαίρι πιο βοηδάκι ήσουν. Αναστασία, έχετε τα χρόνια πολλά και την καλή χρονιά και τη Αναστασία Λάμδα. Έχεις καμία συγγένεια με τον Μιχάλη τον Λιάπη, τον καλαθοσφαιριστή, που ήταν για λίγο στον ΠΑΟ, που τον πήρε τώρα ο Ηρακλής. Με τον Μιχάλη τον Δέλτα. Ούτε με τον υπουργό, καλά εκείνος ο υπουργός, ναι, του, ναι, του Καραμαλίου, ξέρω εγώ. Όπα, να το φύγαμε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, αδέρφια, για να μην χάνουμε χρόνο, εδώ είμαστε με Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Χρήστατο Τσαλτίδης, επί 2,5 ώρες καθαρίζει το αυτοκίνητό του. Έτσι είναι. Εγώ το μηχανάκι μου το καθάρισα σε 1,5 λεπτό. Πάρε smart. Ο Τσαλτίδης είναι σαν να καθαρίζει 32 δικά μου μηχανάκια. Φαντάζομαι έχει τα λύκα. Λογικό είναι. Εδώ όμως είναι και ο Χρήσαθος. Είναι η Τρόικα στον Λίμπρο της καρδιάς του, στους 107,4 μέχρι στον FM. Αναστασία Λάμδα μαζί μας. Μάριος Ασλαμής για τους φίλους Ασλαμάς στην πρώτη για αυτόν Τρόικα της χρονιάς. Παναγιώτης Παπαδοπουλής ή Παπαδόπουλος ή Παπαδόπουλας στην δεύτερη για αυτόν Τρόικα της χρονιάς. Κρις Τσάλτ στην δεύτερη για αυτόν Τρόικα της χρονιάς. Με το καλό να έρθει ο Χρήσαθος, παιδιά. Θερμή παράκληση, SOS, κυρίως οι εποχούμενοι σε τετράτροχο, σεβαστείτε τους εποχούμενους σε δίτροχα, είναι εφιαλτικό το ότι κολλάτε πίσω τους, κολλάτε πίσω μας, και ο Παναγιώτης είναι με δίτροχο, κατέβηκε σήμερα, σε απόσταση σχεδόν 5 εκατοστών και μάλιστα πάνω στις διαβάσεις που έχουν 1 τόνο λίγδα. Είναι πραγματικά σαν να ισορροπείς πάνω σε γυαλί που έχει πάγο. Αν να πατήσει φρένο εκεί πέρα σε διαβάσει, φίλε, καλύτερα πέτρε. Δεν πατά με τίποτα. Ναι. Αλλά οι εποχούμενοι σε τετράτροχο, παιδιά, αφήστε τουλάχιστον 5 μέτρα απόσταση από τα μηχανάκια. 5. Από τα δίτροχα. Φάλι. Τουλάχιστον 5 μέτρα. Έλεος. Βαθιά ανθρώπινη έκκληση. Επειδή λοιπόν, δίνεις πολύ σημασία σε αυτά, να ξέρεις, η πρώτη γραμμή της χρονιάς ήταν τα χαμάτα και το πρώτο μήνυμα της χρονιάς ήταν 164, να ξέρεις. Ο Παοξής, ναι, ο αδερφός. Ναι. Ο αδερφός. Και σήμερα από τον Θουβού, SMS-ικό ξεπαρθένιασμα, χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Πρώτα όμως να πούμε τι δίνουμε και να εξηγήσουμε γιατί θα μπούμε με ένα κομμάτι. Θα πούμε το γιατί, θα πω το γιατί. Θα πω το γιατί. Αναστασία, κλείσ' το χαλί μας. Δίνουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Είναι ωραίο να ξεκινάς την εκπομπή πρώτη του χρόνου προσφέροντας ο κρατές. 5 διπλές προσκλήσεις για την πολύ όμορφη θεατρική παράσταση. Τελευταία συνάντηση. Ίων Δραγούμης, Πινελόπη Δέλτα, τελευταία συνάντηση με Δήμητρα Παπαδήμα και Μάνο Κωστή αύριο Παρασκευή, ώρα 9 στο Θέατρο Αθήνεων, στην καρδιά της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στο Θέατρο Αθήνεων, στη Βασιλίσσης Όλγας. Αν θυμάμαι καλά, 65. 34. 34, 35. Κάπου εκεί, εντάξει. Ναι, κάτι τέτοιο. Ναι, 35. Τα μονά είναι από δεξιά. Έναντι σχολή τυφλών, η στάση του λεωφορείου, επειδή και ο καιρός είναι δύσκολος, η στάση του λεωφορείου βρίσκεται περίπου 30 μέτρα από το θέατρο. Αλλά και αν μην περπατάς 30 μέτρα, μπορεί να πάρεις ένα ταξίδι και να σε αφήσει ακριβώς μπροστά. Αν 35 μέτρα, να κάνεις μάγκα τον ταξίδι, τον κάνεις άνθρωπο. Έτσι. Λοιπόν, 5 είναι οι προσκλήσεις. Νομίζω ικανότατος αριθμός για να χαρούν οι φίλοι ακροατές. 5 διπλές προσκλήσεις για την όμορφη αυτή θεατρική παράσταση αύριο Παρασκευή, ώρα 9 στο Θέατρο Αθήνεων. Πινελόπη Δέλτα, Ίων Δραγούμης, τελευταία συνάντηση.
πλουτρογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις όνομα και επώνυμο οπωσδήποτε, οπωσδήποτε τη λέξη θέατρο και το αποστέλεις στο 54526. Bad habit. Τώρα, τι bad habit. Διαδώσουμε. Αμάν, έλα ρε σκύλε. Ρε φίλε, πώς και πώς το περίμενε. Σε παρατέτω, περίμενε. Ναι. Γιατί δώσαμε και προχθές. Μπράβο. Ναι. Και λέω, κάτι έχουμε ακόμη. Α, είδες που το θυμήθηκα. Λοιπόν, μπράβο ρε σκύλε. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, δώσε, μπράβο. Δώσε, μπράβο. Δώσε, μπράβο ρε Παπαδόπουλα, ναι. Μπράβο. Κοσμά, σε έκανε μάγκα ο Παπαναγιώτης. Το πιστεύεις ότι χτυπιέμαι από το βράδυ χθες. Λέω, έχουμε κάτι ακόμη. Τι ωραίο. Έχουμε κάτι ακόμη. Και ο άλλος θα το βάζω, θα το βάζω. Λοιπόν, δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις συν ποτό. Μπράβο. Για το DJ set Παύλα stand-up comedy τον Δημήτρη Σταρόβα Στάθη Παναγιωτόπουλο. Drink. Σε έναν απίστευτο χώρο, ναι. Το Bad Habit που άνοιξε εδώ και περίπου 1,5 μήνα, ναι. Δυτικά στη Σταυρούπολη, στο πανέμορφο σημείο ακριβώς δίπλα από το ξενοδοχείο Λαζαριστές στην Κολοκοτρώνη 1820. Δεν έχω λόγια για το Bad Habit. Έψανα χαρακτηρισμούς προχθές. Εγώ νόμιζα ότι σε κάποια γωνία θα κάθεται η Edith Piaf. Και λέγοντας Urban και Bohemian Rhapsody, πραγματικά λέγοντας Bohemian και Urban, μου ήρθε πραγματικά ότι είναι Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Πραγματικά υπέροχος χώρος. Είναι χαρά μας μεγάλη, γιατί τον έχει ένα παλικάρι που μεγάλωσε με το γάλα του κάντο όπως η Βικτόρια. Με το αγνό, αμόλυντο, ευαπορέ γάλα του κάντο όπως η Βικτόρια. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις. Συν ποτό για τους νικητές και τους συντρόφους τους, τους συνοδούς τους. Ναι. Απόψε ξεκινάει η ιστορία 10 και 4. Εντάξει, έχει είσοδο κανονικά. Στην είσοδο περιλαμβάνεται και ποτό. Εμείς δίνουμε δύο διπλές συν ποτό. Οπότε, FM κενό, όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις θέατρο για αύριο ή live ή bad habit. Ό,τι θες. But... habit. Stand-up comedy, ό,τι θέλεις, εντάξει. Και το αποστέλεις στο 54526. 54526. Τώρα, θα μπούμε στην εκπομπή με κομμάτι απείραχτο. Δεν θα κόψουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο. 5 και 2 κρατάει νομίζω. Ο μεγαλύτερος, ο σπουδαιότερος για μένα, σύγχρονος, Έλληνας ποιητής, και το λέω με πλήρη συνείδηση αυτό που λέω, ίσως και συνθέτης, είχε τις κεραίες του σε εγρήγορση, πάντα τις έχει πάντα, τις είχε για ακόμη μία φορά και στο Λυκόφος του 2018 και πολύ καλά έκανε για να πιάσει το Λυκαβιές του 2019, ο Παύλος ο Παυλίδης χτύπησε με την πιο δυνατή γροθιά μήπως και αφυπνιστεί η ελληνική κοινωνία και σταματήσει να κάνει μάτι όχι από την κλειδαρότρυπα, αλλά μέσα από το κινητό της και να βλέπει με απάθεια τα όσα συμβαίνουν γύρω της. Αρρωγός στην προσπάθειά του αυτή, υπερπολίτιμη, ήτανε η Μαρίνα Ιδανέζη, που πήρε την γροθιά αυτή και την οπτικοποίησε με τρόπο ονειρικό και εφιαλτικό, με μία γραφή καθαρά παζολινική για μένα, αμφιβάλλω αν και η ίδια κατάλαβε πόσο παζολινική είναι η γραφή στο πανέμορφο βίντεο κλιπ που έκανε, του τραγουδιού «Ένα αλλιώτικο παιδάκι», το οποίο είναι αφιερωμένο σε όλα τα παιδάκια του κόσμου. Ίσως κάποιο να λέγεται Ζακ, ίσως, μπορεί κάποιο άλλο να λέγεται Μίτσος. Έτσι, συμμετέχουνε στο βίντεο κλιπ, αν δεν το είδατε, με το οποίο σε μόλις λίγες ώρες έγινε χαμός, μόνο μέσα σε λίγες ώρες έγινε χαμός, γκρεμίστηκε το σύμπαν στο διαδίκτυο, ηθοποιοί όπως ο υπέροχος Χάρης Φραγκούλης, όπως η Άντζελα, η κοπέλα την ξεχνάω τώρα νομίζω, Μπρέσκου, μην την αδικήσω, που είναι και σκηνοθέτρια, ζητώ συγγνώμη, μην το κάνουμε λάθος, η Άννα Γούλα Βαρδινογιάννη, αγαπημένη, που είχε μιλήσει εδώ στο Λίμπερο, στο Μάριο Σλαμί, πριν από 5-6-7 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Η Άντζελα είναι Μπρέσκου, δεν είναι η κοπέλα, Παναγιώτη, να μην την αδικήσω. Μπρούσκου, συγγνώμη. Ναι. Συγγνώμη εγώ. Ο Μάκης ο Καλαράς, ο παραολυμπιονίκης μας, χορευτές και χορεύτριες, οι οποίοι συμμετείχαν όχι απλά αφιλοκερδώς, αλλά έφτισαν πραγματικά αίμα για να βγει αυτό το υπέροχο
αποτέλεσμα. Εναλλάσσεται πολύ γρήγορα η εικόνα. Φυσικά είναι καταιγιστικός ο ρυθμός, δεν υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Και το κομμάτι είναι ψωμοτήρι του Παύλου του Παυλίδη. Μόνο αυτός. Μόνο αυτός. Όλοι οι άλλοι πέρα. Πέρα ανοιχτωμένοι. Δεν ξέρω ποια είναι η νέα σκηνή του ελληνικού ροκ, ποια είναι τα νέα γκρουπ. Εγώ λέω στα νέα παιδιά που μου λένε για τα νέα συγκροτήματα, μήπως αν έχουν βγει σπαθιά και δεν το πήρα χαμπάρι, πείτε μου. Αν βγήκανε σπαθιά ή τρύπες ή last drive και δεν το πήρα χαμπάρι, δηλαδή άρα δεν, έχω, άρα δεν υπάρχουν, έτσι. Και χίλια μπράβο στην Εφημερία των Συντακτών που αφιέρωσε το πρωτοσέλιδό της της τελευταίας μέρας του χρόνου βασικά στο τραγούδι αυτό. Παναγιώτη, μου επιτρέπεις, αν μου επιτρέψεις και στη δίνω. Το 70% από το πρωτοσέλιδό της. Όσους κλωτσάνε με μανία μπρος στα μάτια μας τον πληγωμένο και αβοήθητο εαυτό τους, τους περιμένει ένα φίδι μες στον ύπνο τους. Έχει τρυπώσει ήδη μέσα στο όνειρό τους. Μόνο ο Παύλος Παυλίδης, κανείς άλλος. Αυτός ο τρόπος γραφής που βάζει τον εχθρό μέσα σε αυτόν που κάνει το έγκλημα. Να τον τρώει τον ίδιο, έτσι. Λοιπόν, δεν θα διακόψουμε ούτε μισό λεπτό. Το έχει ετοιμάσει ήδη από χθες το βράδυ η Αναστασία Λάμδα και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Με το κομμάτι αυτό, καλή χρονιά. Το κομμάτι αυτό ως καλή χρονιά. Μπας και αφυπνιστούμε και καταλάβουμε αυτό που κάποτε μου είπε μία γυναίκα. Η γυναίκα μιας κοπελιάς με την οποία είχα ερωτικό δεσμό. Όταν μου είπε σκέφτομαι εσένα για όταν θα χωρίσεις και τον πόνο σου κτλ. Και λέω καλά εμένα μωρέ σκέφτεσαι, δεν είμαι εγώ, την κόρη σου ξέρω εγώ. Μου λέει πώς και εσένα σκέφτομαι. Τα παιδιά όλου του κόσμου είναι παιδιά μου. Εύχομαι να είναι καλά η γυναίκα και να είμαστε καλά όλοι εμείς και να βλέπουμε τα παιδιά όλου του κόσμου σαν δικά μας παιδιά. Εγώ λέω τιμή είναι και το πάμε σήμερα όλο με σπαθιά. Θέλει. Ναι, ναι, μουσικά. Μόνο σπαθιά. Θέλει η ρουβά ή. Α, τι ρουβά είναι κάτι. Η Αναστασία. Θα βάλουμε και ρουβά. Ναι. Θα το βάλουμε τα ρουβά. Τώρα θα σου πει ό,τι θέλει Παναγιώτη. Τώρα, ό,τι μου θέλει, εδώ τα ακούσαμε. Δεν είναι κομμάτι από σπαθιά, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ πιο. Ναι, εγώ πάρα σου λέω. Έντονα. Ναι, και κάτι ακόμη θυμίζει. Ναι. Εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ το συγκλάκι εκείνο, το τροφή για τα θηρία. Το τροφή για τα θηρία. Στου δρόμου, κάπω, πώ λέγεται. Στην άσφαλτο. Πάμε μαζί μια τελευταία βουτιά, υπέροχη κυρία και τέτοια. Εκείνο μου θυμίζει πάρα πάρα, ναι, πάρα πολύ. Και κάτι ακόμη πρέπει να έχει δίκιο από σπαθιά, έτσι. Ναι, 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 πάρα πολύ. Από το μια ματιά σε βροχή. Το ρυθμικό. Μια ματιά σαν βροχή είναι με ρομπότ και τέτοια μέσα. Ναι, ξεκινάει με το ρομπότ. Όχι, δεν πρέπει να είναι. Στο άλλο που είναι στην ασφάλτου, στις ασφάλτου, κάτι τέτοιο. Α, είναι. Πέρα της πόλης, στις ασφάλτου. Ναι. Το δεύτερο άλμπουμ. Με το λιωμένο παγωτό. Έχει το λιωμένο παγωτό, έχει το Ατλαντής, το Ρίτα. Όχι. Το. Ο Κάιν. Πώς πάει. Το Κάιν. Είναι ο Κάιν, ο Κάιν. Κόλλησα τώρα, μωρέ. Αυτά τα ξέρω όλα απ' έξω. Καλά, και πού είναι το κόμμα, τα ήξερα. Τέλος πάντων. Αχ, παιδιά, αυτά. Όποιος θέλει να κάνει για το κομμάτι, σχόλια, οτιδήποτε, ας πούμε. Η Μαρίνα Ιδανέζη, ξέρετε ποια είναι, έτσι. Είναι η τελευταία σύντροφος του συγχωρεμένου του Νίκου τον Νικολαίδη, που έκανε το ντοκιμαντέρ του ΠΑΟΚ. Η Μαρίνα Ιδανέζη τον βοήθησε και είναι αυτή η οποία έχει κάνει τα κάποια συμπληρωματικά. Γιατί έφυγε ο Νίκος, Θεός χωρέσον τον τεράστιο Νίκο Τριανταφυλλίδη, το γιο του Χάρη Κλίν και τον Χάρη Κλίν και τον πατέρα του. Η Μαρίνα Ιδανέζη έχει κάνει και άλλα ντοκιμαντέρ για τσιγκάνους, για μειονότητες κτλ. Και έχει ακούσει κατά καιρούς διάφορα, τα οποία ήταν όλα sold out στο φεστιβάλ του Κεμαντέρ Θεσσαλονίκης. Ό,τι δουλειά έκανε. Και είχαμε την τύχη, ας πούμε, πάλι μετά από χρόνια να μιλήσω εδώ πέρα μαζί της όταν είχε έρθει στο Λίμπερο με το συνεργείο τους για να κάνουν ελλείψεις για το ντοκιμαντέρ του ΠΑΟΚ. Να διαβάσουμε, θα πάμε σε διάλειμμα σε λίγο. Ναι, θα βάλει η Αναστασία Λάμδα το κομμάτι που θέλει από Σάκη Ρουβά. Κρίμα είναι σήμερα. Και μετά τα άλλα, ό,τι τραβάει ψυχολό του Παναγιώτη του Παπαδόπουλου. Ό,τι θέλει. Βάλτε και το κανονικά, παιδιά, από τρύπες. Ρε μάγκες, ανατρίχιασα, λέει ο Θουβού. Δεν μ' αρέσει. Μα την Παναγία. Πολύ ωραίο κομμάτι, τεράστιο κομμάτι. Δεν μ' αρέσει. Θα το βάλουμε αργότερα. Θα το βάλουμε τα κανονικά, παιδιά. Όταν την επομένη, αφού το άκουσα αυτό του Παύλου, την επομένη θυμήθηκα το κανονικά, παιδιά. Από τρύπες. Φανταστικό κομμάτι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, ξεπαρθένιας μας η Μεσικό από Θουβού. Καλημέρα και καλή χρονιά, αδέρφια. Λέει ο Θουβού. Είχε στείλει θέση ο Θουβού, Παναγιώτη? Όχι. Όχι. Ένα μήνυμα είχαμε. Ναι. Άντε, ρε. 164.
Μπορεί και ένα ακόμα, δεν θυμάμαι. Ναι. Και ένα όμορφο. Ορίστε. Και ένα όμορφο κάλαντο. Κλάντο το λέει. Mané scoring all around us. Kopitz singing. Having fun. It's the season. Love and understanding. Mané scoring all around us. Kopitz singing. Having fun. It's the season. Love and understanding. Merry Christmas. Εβερτών. Γεια σου, Θουβού. Σ' αγαπώ. Επισκέφθηκαν κάποιοι ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ ένα. Είναι Kopitz ή Kopitz. Kopitz, νομίζω. Kopitz, ναι. Kopitz, νομίζω, κάποιο μέρος με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ειδικά εκεί, Kopitz, ναι. Προφανώς. Και ρωτάει. Του δίνουν μπλούς της Λίβερπουλ και λέει τι ομάδα υποστηρίζει τον κοριτσάκι. Εβερτών. Άντε, ρε. Ήρθε η ώρα να αλλάξει ομάδα. Ναι. Σάββατο 5 η ώρα, ματσάρα. Σήμερα είναι City Liverpool. Chelsea Forest. Ναι. Ναι, κύπελο Αγγλίας το Σάββατο 5 η ώρα. Να είναι καλά, να είναι καλά ο Sky. Να είναι καλά ο Sky που πήρε το κύπελο Αγγλίας. Θα δείξει πάρα πολύ πράγμα. Οχ, και το τρίτο μήνυμά μου είναι για να σας πω να δείτε στο Netflix το Sunderland Till I Die. Ντοκιμαντέρ σειρά για μία από τις ιστορικότερες ομάδες του νησιού. Ξανά καλή χρονιά, λέει ο Θουβού. Ναι, έγινε θέμα. Από σένα πάλι ναι. ή από κάποιον άλλον ακροατή πριν περίπου 10 μέρες. Ο ίδιος νομίζω το στείλω Θουβού. Ναι, για το ντοκιμαντέρ της Sunderland. Λοιπόν, θα πάμε στο break, στο πρώτο break για σήμερα, έχοντας κοντά μας. Την Dialog. Μιλάς γερμανικά. Έλαν εργαστής για τη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στο πιο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με ευέλικτα ωράρια και τις υψηλότερες αποδοχές της αγοράς. Μπες τώρα στο dialog.gr ή κάλεσε το 2312-209-209. Πάει τα μάξι. Επειδή το αυτοκίνητο είναι πολύτιμο, στις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο νέο τηλέφωνο 2310-911-701. Τι ωραία λαγή. Κρεαταγοράνη Γρήτα είναι κοντά μας. 10 χρόνια Βασιλής Όλγας 168. Μπράβο ρε σκύλε. Έτσι. Να πούμε χρόνια πολλά και καλά στον Βασίλη, με τον οποίο δεν επικοινώνησα. Τώρα αυτές τις μέρες θα μας δώσει κάποιο δωράκι για τους ακροατές. Κρεαταγοράνη Γρήτα, εκεί που ο Παναγιώτης, περιοχή Ντεπό Μαρτίου, Βασιλής Όλγας 168, επί μία δεκαετία, ζωγραφίζει συνεχίζοντας την παράδοση που είχε από το 1953 από τον παππού του Βασίλη και τον πατέρα του. Σας περιμένει εκεί για προτάσεις γιορτινές, γιατί είναι μπροστά μας και άλλες γιορτές. Έτσι είναι και άλλες γιορτές μπροστά μας. Για παράδειγμα, σήμερα είναι της Γενοβέφας. Μας ενημέρωσε η Αναστασία Λάμδα. Λέει ξύπνα, σήμερα μεγάλη γιορτή της Γενοβέφας. Πρέπει να έχω γνωρίσει Γενοβέφα μία στη ζωή μου. Ναι. Μία, αν δεν κάνω λάθος. Αν μας ακούει η Γενοβέφα ή μας ακούει κάποιος που έχει σύζυγο, συγγενή, φίλη, Γενοβέφα, είναι η ιερωμένη του είναι Γενοβέφα. Η Βέφα Αλεξιάδου. Η ξαδέρφη του είναι Γενοβέφα. Ας μας ενημερώσει. Ποια? Τι η Τζένιφερ Άνιστον. Ναι. Η Τζένιφερ Άνιστον είναι Γενοβέφα. Κοροϊδεύεις. Όχι Γενοβέζα. Α, ναι. Το σημειώνω, έγινε σε κάτι πιο πλούσιο σήμερα, σε γνώσεις. Μπράβο. Jennifer, να κάνω ποζεριά, ρε φίλε. Γράφω ότι είναι Τζένοα. Μετά από 10 χρόνια λέμε ότι είναι Τζένοα. Γενοβέφα. Κάποιος μας το θα λέμε. Ωρε φίλε, Αναστασία, μαθαίνω πράγματα σήμερα από σένα. Δηλαδή, χαλάλη που ήρθα, έτσι. Ναι. Που... Προφανώς και η Βέφα, μάλλον έτσι είναι. Γενοβέφα. Τώρα θα μας πει η Αναστασία και το επίθετό της. Ναι. Jennifer Aniston Γενοβέφα. Παιδιά, δεν το γνώριζα εγώ αυτό, να πω την αμαρτία μου. Επίσης, τι είπες το. Αναστασάκη. Γενοβέφα Αναστασάκη. Αυτή είναι η Άνιστον, λοιπόν. Να καλημερίσουμε τον Γιάννη Αναστασάκη, τον καλλιτικό διευθυντή του Κρατικού Θεατρικού Ελλάδος. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Γενοβέφα Αναστασάκη. Ωραία. Παιδιά, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή με το Καλημέρα, έτσι. Και για το θέατρο και για το live. Είναι δύο διπλές συν ποτό. Στο Bad Habit, το show στα Ρόβα Παναγιωτόπουλου απόψε. Και πέντε διπλές για το θέατρο για αύριο. Πινελόπη Δέλτα Ιων Δραγούμης. Ελπίζουμε ο Τσαλτίδης να ενημερώσει τη μητέρα του αυτή τη φορά. Γιατί μου λέει, της είπα δεν ήθελα να πάει η Μάρια. Μου λέει η μητέρα του, Μάρια ποτέ δεν με ενημέρωσε ο γιος μου. Τέλος πάντων, αυτά τα ψέματα δεν μου αρέσουν εμένα. Ειδικά γιορτινές μέρες. Κάτι τα δικά του. Μου είπε η μητέρα σου, λέει, Μάρια δεν μου είπε ποτέ. Και εγώ σε κάλυψα. Α, πες μου ότι δεν. Άντε, πες. Θέλω. Θέλω να είσαι παλικάρι. Ερώτηση. Καλή χρονιά. Υπόλογο σε σένα, πες. Ο κύριος Καραπαπάς. Κόκκινη. Σήμερα είναι Καραπαπάς. Πήρε ένα κόκκινα, άσπρα, αυτά. Ναι. Θα σε αγκαλιάσω σε λίγο. Ήρθε τελικά αυτό ο Ντιζόν. Κάτσε και τι είσαι ποτέ. Ο Ντιζόν, παίζει στην Αλφόνσο.
Α, είναι Αλφόνσο παίζει τη ζώνη, τα μπέρδεψα. Πολύ χιόνι. Ναι. Πού? Ναι. Άρα δεν μπορείς να γυρίσεις. Άρα θα κάνεις από σήμερα 6 ώρα, 7 ώρα. Πες με τα φράγκα. Τι ώρα μετά από Παυλίδη και ακούμε αυτό το πράγμα. Πες με τα φράγκα. Αναστασία, πήρε το άρμα μάχης. Σήμερα με απογοητεύεις, Αναστασία. Τι ακούμε, ρε παιδιά. Τι ρουβάς είναι αυτός, εμετός από κάτω. Εμετός. Ωραία. Οπότε, παιδιά, FM και ενώ. Εδώ είναι και ο Τσαλτίδης. Εδώ το είπαμε. Είναι στο δρόμο. Καθάρισε το αυτοκίνητό του 2,5 ώρες. Δεν είναι αυτοκίνητο αυτό. MAA1 Abrams είναι αυτό. Αμερικάνικο άρμα που είχαν στις επιχειρήσεις στην έρημο οι Αμερικανοί. Με μεγάλη μου χαρά βλέπουμε μήνυμα από Θωμά Στόντον, οπαδού του Άρεος και του Ηρακλή. Ο οποίος λατρεύει. Του Ηρακλή και της Λίβερπουλ. Συγγνώμη εγώ. Ο οποίος λατρεύει να μιξάρει ό,τι αναφέρουμε. Άσχετο με το ποδόσφαιρο. Ένα αλλιώτικο οκταράκι. Ο Ορφανίδης. Σε λατρεύω από το ένα αλλιώτικο παιδάκι. Έτσι του Παυλίδη. Όντως, με μεγάλη μου χαρά έρχεται στον Ηρακλή ο Πέτρος ο Ορφανίδης. Λατρεμένος μου από την Ξάνθη που ξέρει 8 καντάρια μπάλα και από ό,τι με πληροφόρησε φίλη μου που την ρώτησα πέρσι. Όχι τώρα, πριν 1,5 χρόνο. Γιατί τον πήγαινα με τον Πτωνία τον Πέτρο Ορφανίδη. Είναι πολύ καλός φίλος με ξανθιώτησα φίλη μου. Πανέμορφη κοπελίτσα. Στην οποία έχω μιλήσει για αυτήν, στον Παναγιώτη. Ένα αλλιώτικο οκταράκι ο Ορφανίδης. Μετά τον φαλακρό 20χρονο Αγγελόπουλο. Τον Βασίλη, έτσι, για τον Παναθηναϊκό, ναι. Καλωσορίζουμε. Τώρα παίζει το παιδί, που είναι αυτός. Στην Σπάρτη που είναι. Φαλακρό. Καλωσορίζουμε τον πιο νεαρό με πλάγιο δάνειο ever. Παυλίδης μόνο ο Έλληνας Ζαμπρότα. Συμφωνώ απόλυτα, τεράστιο μήνυμα, Θωμά Στόντον. Εγώ γουστάρω και Λιμπέρι Στεργίδη, παικταράς. Το δεξί εξτρέμα, δεν κάνω, δεξί εξτρέμα, έτσι. Ο 31χρονος πρώτης στον Ηρακλή. Νέος Ηρακλής, άλλα πράγματα, άλλα κόλπα. Ωραία, ωραία. Βλέπω εδώ πέρα καταφθάνουν μηνύματα από Φιλιό, από Άννα, από Ελένη. Παιδιά, να είστε καλά. Σε λίγο μπρεϊκάκι και επανερχόμαστε. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας. Θέατρο αύριο, 5 διπλές. Πινελόπη Δέλτα Ίων Δραγούμη, θέατρο Αθήνεων στη Βασιλή Σόλγας 35. Και 2 διπλές για το Bad Habit Show στα Ρόβα με Στάθη Παναγιωτόπουλο απόψε ώρα 10. Και φυσικά βρήκα το κομμάτι, Μάρη, που μοιάζει πάρα πολύ με αυτό. Α, το βρήκες. Ναι, ποιο είναι, ρε. Τώρα αρχίζω και θυμάμαι. Άντε, μπράβο, ναι, ναι. Ναι, μπράβο, ρε. Αυτό ναι. Είναι το άλλο, ναι. Και λέω εκεί πέρα, δες τι διαφορά, λέω, Ευρώπη, τι ομορφιά είναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, Κοζάνη. Τι είναι, ρε, εσύ το χιόνι, λίγο, λέω. Το άσπρο, τι είναι. Να, και ο Τσαλτίδης σήμερα με άσπρο μου φαίνεται κούκλος. Ωραίος. Έχει ανεβεί τόσο πολύ η ψυχολογία του Χρήσανθου. Αγόρι μου, εδώ είμαστε. Πάρτε χειρουργός. Το δάχτυλό σου, ρε φίλε, κρύβει το μισό στούντιο. Κάτσε κάνω και λίγο έτσι. Περίμενε λίγο, ρε. Περίμενε λίγο. Κάτσε βγούμε, ρε φίλε, μια κανονική φωτογραφία. Όχι, άντα, καλά. Η πρώτη φωτογραφία μετά σαν τέτοιο. Καλά, καλά, καλά. Α, ναι, sorry, συγγνώμη. Αν νομίζα εμένα, έλεγες. Έχει και τη φράντζα εκείνη στο κινητό μπροστά πέτσε στον οθόνη. Το τσουλούφι από πάνω. Η φράντζα. Έχει ανεβεί, παιδιά, η ψυχολογία του Χρύσανθου και φοράει και ολόλευκο φούτερ. Αυτό που το έχει χρόνια Under Armour, από τότε που ο Άρης φορούσε Under Armour, από τότε σουρδίζει το πράγμα, δεν θα το φορούσε, δεν το φορούσε πιο μπροστά. Δεν μου μπαινε. Ναι, γιατί το άσπρο και παχαίνει και δεν του μπαινε, αλλά και το άσπρο γενικά, ρε παιδί μου, παχαίνει. Είναι τώρα με τα χιόνια. Ξέρετε πώς είναι αυτό. Τώρα είσαι σαν παραλλαγή, ρε φίλε, στα χιόνια είσαι. Εναρμονισμένο με τα χιόνια είναι αυτό τώρα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα μηνυματάκια. Πέφτει ξύλο σήμερα κανονικά. Εδώ είμαστε λοιπόν, η Τρόικα ενωμένη, δυνατή, ισχυρή. Καλή χρονιά, όμορφη χρονιά σε όλες και σε όλους. Με ανοιχτά μυαλά, με ανοιχτές καρδιές, για να δίνετε αγάπη σε όλες και σε όλους. Να γκρεμιστούν ταμπού και στεγανά. Με αφορμή το ένα λιώτικο παιδάκι του Παύλου Παυλίδη, ο Παπαδόπουλας εντόπισε ποιο του θυμίζει πάρα πολύ. Και το έχουμε από κάτω για χαλί. Μην ξεχνάτε, τρέχουν οι 2 διαγωνισμοί, 5 διπλές προσκλήσεις. Πινελόπη Δέλτα Ίων Δραγούμη, τελευταία συνάντηση. Αύριο βράδυ, σε επιμέλεια του Γιάννη Ποσταντζόγλου, στο θέατρο Αθήνεων, ώρα έναρξης 9. Και για απόψε, 2 διπλές. Συν ποτό, Δημήτρης Σταρόβας, Στάθης Παναγιωτόπουλος, στο Bad Habit, στην Σταυρούπολη, ακριβώς δίπλα από το ξενοδοχείο Λαζάρ. Έτσι, FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα θέατρο ή live ή και τα δύο, αποστολή στο 54-526. Χίλια μπράβο στον Παπαδόπουλα που εντόπισε το κομμάτι. Είναι μία μίξη ακριβώς το κομμάτι αυτό με το τροφή για τα θηρία, πιο πολύ αυτό.
Δηλαδή για 60%-65% είναι αυτό και το άλλο εκεί παραπέμπει συνθετικά και σαν δομή, σαν αριθμός. Έτσι. Το διαβάσαμε αυτό από τρύπες. Αυτό ποια χρονιά είναι, περίπου, Μάρια? Αυτό. Ναι. Σε ποιο τέτοιο είναι? Αυτό εδώ. Ναι. Τώρα αρχίζω και θυμάμαι, έτσι. Ναι. Σε αυτό που λέω εγώ νομίζω είναι, ρε. Τροφή για τα θηρία. Ναι, ναι, όχι νομίζω. Αυτό είναι συγκλάκι. Όχι συγκλ, υπή. Έκανε 2.500, 2.700 δραχμές το πήρα εγώ. Και τι είχε μέσα? Αυτό ξέρω, το πήρα. Καταρχάς, αυτό το άκουσα 2 μέρες πριν κυκλοφορήσει. Μας το έβαλε ο Νίκος ο Μοδιώτης. Καλημέρα Νίκο, να είσαι καλά. Ο Χαριλιώτης Νίκος Μοδιώτης. Επί χρόνια μάνατζερ των Ξύλινα Σπαθιά. Μεγάλη μορφή της ελληνικής σκηνής. Τραγουδιστής των Stained Veil. Και ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης του ιστορικού και θρολικού Lucky Luke. Το οποίο δεν υπάρχει πια. Ένα από τα στα 2-3 πιο ιστορικά μπαρ της Ελλάδος. Το Lucky Luke στην Κορομιλά, που το θεωρώ απώλεια για την πόλη και τον ελληνικό πολιτισμό το ότι έκλεισε. Και με πάει στο Lucky Luke και μου λέει: άκουσε το καινούριο Σπαθιά. 2 μέρες πριν πάει στα Ράφια. Ναι. Και έχω ανατριχιάσει και το βάζει το Lucky Luke σκοτεινό. Σόπα, ε. Είμαστε εγώ, ναι. Ο Μπουκουβάλας, ο Αλέξης, ναι. Και ο Νίκος Ομοδιώτης, κλειδωμένη πόρτα σκοτεινά, ενώ είναι απόγευμα, και το βάζει τέρμα. Κανονικά. Οι Νάνοι υπάρχουν. Ναι, ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν, ναι, αλλά είναι. Έχω λίγο... το πρώτο CD που είχαν βγάλει. Μου το έχει δει. Ναι, ναι, με το σήμα του Σαλτιέλη, ναι. Λίγο απενεργοποιημένοι. Ναι. Μας ακούει ο Αλέξης όποτε μπορεί. Ναι. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Μας ακούν τα παιδιά του και ο Κωνσταντίνος. Που ήταν γκολκίπερ στον ΠΑΟΚ. Και η Ευελίνα. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που τους λένε πάρα πολλοί συμφοιτητές τους: ρε εσύ, ο Μπουκουβάλας που είπε ο Ασλαμάς είναι ο μπαμπάς σου. Ξέρεις, κανονικά είναι που δεν μας ακούνε. Δεν μας ακούει κόσμος. Πήγα στην κηδεία της μαμάς του. Τη κυρία Φιλίτσα και μου είπαν πόσα άτομα ότι ακούμε που λες για τον Αλέξη. Άτομα από τον κύκλο του Αλέξη και του. Μπουκουβάλα του Ηρακλήτη. Και του ζει στον Μπουκουβάλα. Ο, καμία σχέση. Καμία σχέση ο Μιχάλης. Τα παιδιά από εδώ πέρα είναι γέννημα Θρέμα με κάποια καταγωγή από την Ήπειρο. Ο Μιχάλης είναι. Πόσα έχει, πόσα έχει μέσα. Αγρινιώτης. Αυτό και άλλα 3 κομμάτια. Ποια θυμάσαι. Είναι σαν EP. Yeah. Το τροφή για τα θηρία. Το. Πες το εντάξει, με τους λοτοφάγους, τώρα τα ξεχνάω, ρε Παναγιώτη. Τα έχω. Το έχω και 2 φορές, μη σου πω. Το αργό, ρε εσύ. Πώς πα. Φανταστικό. Ένα αργό απίστευτο ύμνος. 5-5,5 λεπτά. Πόσα χρόνια αργότερα από το βροχοποιό? 1,5-2. Α, λίγο, πολύ λίγο. Ναι, ναι. 1,5-2. 1,5-2, το πολύ 2. Ναι. Αυτό είναι στο μια ματιά σε βροχή. Ναι. Μια με τη Σαββροχή. Όχι. Ναι, μια με τη Σαββροχή, ναι. Να είστε καλά, σουβα, ρε Παναγιώτη. Μπράβο. Σουβαλά κομματά. Παπαδόπουλο σήμερα μας σώζει. Α, είμαι το κάτι άλλο. Με σώζει και με τους διαγωνισμούς και με το. Βέβαια. Ο Παναγιώτης, επειδή είπε κάτι ο Κοσμάς από τον Bad Habit για τον Παναγιώτη. Τι? Ο Παναγιώτης για μένα είναι ο Άγγελος ο Μοσχίδης, για τον οποίο φταίω εγώ, ξέχασα να το πω στις τελευταίες διακοπές που κάναμε εδώ πέρα και με τον Χρύσανθο που έλειπε εσύ. Έφυγε τεράστια μορφή ο Άγγελος ο Μοσχίδης σε ηλικία 87 ετών. Ο ηθοποιός μας. Τον χαρακτήρισε καλός του συνάδελφος, τον καλύτερο, τον νούμερο 1, second best στο ελληνικό θέατρο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Ο καλύτερος, ο νούμερο 1, νούμερο 2 στο ελληνικό θέατρο. Γιατί ο Κοσμάτων Μπάτ Χάμπιτ είπε ότι ο Παπαδόπουλας είναι ο τέλειος στο πίσω, στο υποστηρικτικό, ναι, στο τέτοιο. Πάρα πολύ μου αρέσει να είμαι πίσω. Στο κάπως έτσι. Στο κάπως έτσι. Πολύ ομάδα να είναι μπροστά. Είναι τιμή αυτό, έτσι. Ας πούμε, Πολ Τζιαμάτι. Τεράστιο ηθοποιός που πάντα παίζει περιφερειακούς ρόλους. Αν έχει παίξει ο άνθρωπος 1-2 ρόλους πρωταγωνιστής, έχει κάνει 120 ταινίες, πάντα περιφερειακούς ρόλους που τους ανεβάζει αυτός. Αντίο στον Άγγελο Μοσχίδη και αντίο σε ποια άλλη τεράστια μορφή που έφυγε προ-τελευταία μέρα του χρόνου. Μαριά Ανατόλη. Μαριά Ανατόλη. Προσωπικά για μένα η θλίψη μου είναι ατελείωτη. Για την κοπέλα με το πλατή χαμόγελο, τα μακριά μαλλιά, τα μεγάλα μάτια, την κυρία του παιδικού θεάτρου, την λάτρευα, μεγάλωσα με Μαριά Ανατόλη και μεγάλωσε και γενιά του Χρύσανθου και του Παναγιώτη και της Αναστασίας. Ακόμη και τώρα ζήτησε, το ήξερε ότι έρχεται το τέλος της και ζήτησε να μην σταματήσει η παράσταση «Η πεντάμορφη και το τέρας» μετά το θάνατό της. Και συνεχίζεται κανονικά. Και δεν ήταν και μεγάλη, δηλαδή. 66 ετών. Ναι. Μαριά Ανατόλη, το κορίτσι, το ένα από τα παιδιά του Γιώργου Χατζηνάσιου που είπε: νιώθω ότι έφυγε ένα παιδί μου.
από την Eurovision το 1977 ήταν, ε? Με το μάθημα Σολφές. Να το ακούσουμε αργότερα, ναι. Αναστασία, σαν αναντίο στη Μαριά Ανατόλη, που έκανε και τι δεν έκανε για τα παιδιά και το παιδικό θέατρο. Ενώ πολεμούσε με τον καρκίνο και δεν το είχε πει σε κανέναν. Είχε ζητήσει από τη Σεμίνα Διγενή και τον Βασίλη Μπουτζιώτη να μην πούνε τίποτα σε κανέναν. Το ήξεραν μόνο 2-3 συγγενείς της και πολύ 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 δικοί της άνθρωποι. Δεν ήξερε κανείς τίποτα. Τη βλέπα να δημιουργεί, να χαίρεται, να γελάει με τα παιδιά, να οργανώνει παραστάσεις στο Εθνικό Θέατρο, παντού, την Άννη, τα χίλια δυο πράγματα και δεν ήξερε κανείς τίποτα. Αντίο στη Μαριά Ανατόλη που κυδεύτηκε τελευταία μέρα του 2018. Θα δώσουμε προσκλήση για την υπεραρχή του τέρας. Στην οποία τελευταία μέρα, γιατί δεν ήρθες εδώ πέρα. Τι κομματάρα είναι αυτή. Φίλε, τελευταία μέρα, αν... Δηλαδή, εγώ πήρα όλα αυτά για σένα. Το έμαθα και έκανες μεγάλη προσπάθεια. Το έμαθα, έκανες μεγάλη προσπάθεια για να τα αφήσει. Έχουμε και κρασάκι εδώ πέρα, ακόμα έχει μείνει. Άμα να μάλ. Θες να πάρεις κανένα πεντάκιλο μαζί σου. Θα κάνουμε τώρα στην υγεία μας. Φίλε, δες εδώ. Ξεκίνησα, Χρήσανθε, είχα μυστήριο Ρήγος. Είναι, για να μην σε κουράζω. Το μυστήριο ποιο είναι. Είναι η πρώτη χρονιά, το είπα στον Παναγιώτη, μετά από 35 χρόνια, ναι, που δεν κατεβαίνω παραμονή στο κέντρο. Φίλε, η πρώτη χρονιά. Εδώ τα άμαθα. Δηλαδή, τα άμαθα. Ο Λίμπερος εδώ... Και μου είπαν, δεν άγγιξες τίποτα. Το έμαθα ποιος, και... τα μισά έφαγα. Ναι, α, γι' αυτό φοράς άσπρο. Ναι. Σκέψου, παρόλο που έφαγα τα μισά, μπορώ και το φοράω ακόμα. Μπράβο. Λοιπόν. Φίλε, στο βράχο είναι κομματάρα. Με το Βασίλη Τσιβιλίκα. Ποια εκπομπή είχε επί χρόνια η Μαριά Ανατόλη, θυμάσαι στην ΕΡΤ? Ποια? Με τον Βασίλη Τσιβιλίκα μαζί. Όχι, δεν θυμάμαι. Μαθαίνω τον κοκ. Όχι, δεν θυμάμαι. Για τα παιδιά. Ναι. Για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ναι. Φανταστική. Πολύ έξυπνη, με χιούμορ και τρυφερό τρόπο μάθανε τα παιδιά τον κώδικα της κυκλοφορίας. Λοιπόν, μετά τις αηδίες του Θουβού. τεράστιο μήνυμα του λατρεμένου Παοκτσί. Ο Φουβού σήμερα παίρνει το πρωτάθλημα, το έχει αντιληφθεί? Ότι από 3 Γενάρη θα πάρει το πρωτάθλημα. Μίλες βλακίες. Μπερδεύεις τις χώρες. Μπερδεύεις Ελλάδα άστον, που όλα είναι κανονισμένα με Αγγλία. Άστον τώρα που είναι η Ζηχούλη. Τα μπερδεύεις. Στην Ελλάδα τα κανονισμένα αρκεί ένα τι? Ρολό, τι ρολό. Για να αλλάξει την κατάσταση. Ποιο είναι το πάλι πρωτάθλημα? Ποιο είναι το πρωτάθλημα? Τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει λύση. Από τα Κρεβενά που μου λέει εδώ και 2 μήνες το λέει. Ναι. ΠΑΟΚ χωρίς μείον 3 δεν γίνεται. Είχαμε μείον 2 πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Μη σου πω λέει και μείον 6. Να μην αρχίσουμε από τώρα, από σήμερα. Μη σου πω και μείον 6. Και να σου πω κάτι. Ξέρεις, Ιβάν, τι κάνω? Και κλεισμένο το θυρών όλα. Αυτά που έλεγα εγώ πέρσι. Το έλεγα όχι πέρσι. Το είπα εγώ και με έλεγαν κάποιοι με βρίσκανε. Όχι ρε, με κόσμο ρε, με κόσμο. Το είπα εγώ πέρσι. Τι του μπάρα να βράζει. Γέστε τι έγινε το 30% που τα παίρνω το πρωτάθλημα. Αυξάνεται σιγά σιγά. Και να κάνει οι επιτροπές. Θα σε καλά, καλά, καλά. Έτσι. Μην τα κοιτάς, για Αγγλία μιλούσαμε. Έλα, για Θουβού. Ναι, 164. Λοιπόν, πρώτον, το 164. Θα ξανακούσουμε το κομμάτι. Α, ναι, αγαπημένος Παοκτσής. Ας πες το από κάτω να το βάζει. Λοιπόν, και κάτι να βάλει και μετά και, ναι, και ό,τι θέλει και ο Χρήστος. Ναι, έβαλα 4 ώρες προχθές. Α, πρέπει να έπαιζες εσύ εδώ πέρα, ναι. Είδες τη διαφορά και όταν. Δυο μπουζούκια είχε. Ο Ασλαμπάς εδώ με τα μηνύματα. Καλά, ρε φίλε. Ο αρχηγός των μηνυμάτων. Δεν υπάρχει, φίλε. Πανελληνίος. Μηνυματικός πρώτος το 18. Μηνυματοθήρας. Το 17, το 16. Το 15, το 14, το 13 και το 12. Λοιπόν, λέει ο Παοκτσής 164. Ναι. Τον αγαπάμε κυρίως εγώ και ο Χρύσανθος. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ο μόνος μας έστειλε μήνυμα χθες ήταν. Δεν το έμαθα. Μπράβο, ρε ήρωα. Καλημέρα, λέει το Παοκτσάκι. Πω, 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 ταλαιπώρια μερική. Τουλάχιστον είδαν άσπρη μέρα. Η μοναδική για το 2019. Έρε μαυρίλα και φαπίλα που έρχεται. Φαπίλα τώρα μην το λες εσύ, ρε φίλε. Φαπίλα. Φαπίλα εσύ. Τρως κάθε μέρα. Πού ο ουρανός φοντίλης σου πάει. Τι τρώει, ρε. Ξέρει αυτός. Αυτός. Είπες το κρασάκι. Γιατί ξέρεις κάτι προσωπικό του. Ξέρει. Αν δώσει κρασάκι, το άπιασε ή το ρούφιξε. Φαίνεται από αυτά που λέει. Φαίνεται. Σκνίπα είσαι. Τι είσαι. Έχει μάθει κάτι για το παιδί. Κάτσε το. Συγκεκριμένο είναι. Έχει πολύ. Πολύ. Γι' αυτό τα βγάζει αυτά. Άρα έχει μάθει το 100. Άρα. Είναι τη φάπα. Κατάλαβα. Είναι τη φάπα. 164, κάνει το μάγκα εδώ. Και βγαίνει μόνο μηνυματικά 164. Άρθει εδώ. Με 5 φίλου του θα έρθει αμάρθει. Αλλά μόνο γιατί έχω και άσπρο πόλο αυτοκίνητο. Νοικιασμένο. Του πιάσανε όλου αυτού, τι έγινε. Ο ένας βρήκανε. Τους βρήκανε. Πινακίδα ύψιλο. Τελικά τι είναι αυτό. Νοικιασμένο αυτοκίνητο. Νοικιασμένο αυτοκίνητο. Ίστας Αθήνας, στην Αττική. Κάτοικος Φαλήρου ο ληστής. Ληστής τραπεζών λέει ήταν. Α, καλό παιδιά.
Οι άλλοι δύο, αυτό το άκουσα. Είναι μείον. Καταλαβαίνεις την εμπλοκή. Ναι. Καταλαβαίνεις την εμπλοκή του ΠΑΟΚ, έτσι. Μας κλέψαν. Να το σολιστής. Όρμηξε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μήνυμα του λατρεμένου μου Γέστε 7. Μα στηρίζει από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε το κόβι στο προηγούμενο ραδιόφωνο. Δεν υπάρχει. Γέννημα θρέμα. Το προηγούμενο ποιο είναι. Αθλητικό. Γέννημα θρέμα των δυτικών συνοικιών της πόλης. Ο Γέστε 7, ο παδός του Ολυμπιακού και της Manchester United. Φαπίδια. Καλή χρονιά, Κόιβ. Φαπ. Και έτσι, όπως πάνε τα πράγματα στο νησί, μάλλον όλα θα κριθούν στο Theater of Dreams. Εκεί που ο Μάρκους Ράσφορντ θα κόψει μερικά ποπουδάκια. Τρέμουμε. Θα μειώσει τους μείον 15 τη διαφορά, τι. Άρε τη γερούλη. Είσαι άδικο όμω, θα σκέφτεσαι. Μην πάρα. Βάλω θέμα. Σκαρφάλω στην εκτίμηση. Αν ερχόταν ο Ole Gunnar Solskjaer, ναι. Δεν θα πω εγώ από την αρχή. Ναι, θα πω μέσα με τέλη Οκτώβρη. Πού θα ήμουν τώρα. Μόλις αρχίσει να παίζει με την Chelsea, τη Liverpool και την City, θα σε πω εγώ που θα πάω. Δεν θα πω από την αρχή. Μα περίμενε. Εγώ είχα 15 βαθμούς με την Bournemouth, τη Huddersfield και τη Southampton και την Brighton. Χρήσανθε. Επί 3,5 μήνες. Δεν κοιτάς να πάρεις τον κυνήγι της ποδοσφαιριστής, αυτό το γαλάκι το περίεργο. Με αυτούς. Έβιο Μουρίνιο και πετάνε. Με αυτούς. Το γαλάκι μιλάει με τον Βαγγέλη, το φίλο μας. Μπράβο, Βαγγέλη, μίλα. Και του λέει. Ξέχνα τον τίτλο για φέτος. Παίζε με συνέχεια να τους κατουράω. Αν θες να δεις τίτλο, πήγαινε στη Μαρσέη. Η πρώτη φωτογραφία της Τρόικας έχει ανέβει. Μπράβο. Σε Instagram και Φουμπού. Μπείτε και σχολιάστε. Οπότε μπορείτε να μπείτε και να την σχολιάσετε. Να δείτε και το άσπρο φούτερ. Ναι. Που λέει ο Μάριος. Good morning, lads. Happy new toffee year. Αν θες να γράψεις κάτι άλλο, Κώστα, εκεί πέρα κόβεται. Αν υπάρχει κάτι άλλο, happy new toffee. Μάλλον toffee year θέλεις να γράψεις. Αν υπάρχει κάτι άλλο, μπορείς. Μάριε, κλαίω ρε φίλε, ήθελα να σου το πω καιρό και τώρα μου το θύμισες. Ο Πολ Τζιαμάτι δεν είναι ίδιος. Ναι, εσύ. Ναι, πες ποιος είναι ίδιος, με ποιον. Ο Άκης ο Παναθηναϊκός στη Μαρμίτα, κλαίω, λέει, ναι, ναι. Αλλά πιο κοντός 2 πόντους και καμιά 20 κιλά πιο πολλά. Ναι, τι έχεις γράψει ρε σκύλε. Ναι, όντως, Πολ Τζιαμάτι, ναι, ηθοποιάρα τεράστια. 100 ρόλους δευτερότριτους. Απίστευτο. Ζήτημα να έχει παίξει πρωταγωνιστής ένα-δύο ρόλους. Έναν είδα προχθές. Έκατσα, έφαγα 30 κιλά ξηρούς καρπούς και έβλεπα τον Άι Βασίλη με τον Vince Vaughn που παίζει Άι Βασίλη ο Πολ Τζιαμάτι. Σε αυτήν είναι πρωταγωνιστής, αν υπάρχουν μία-δύο ακόμη. Σε ποιο το είπες, Sid Boeing. Ο Vince Vaughn, ρε, εσύ, παίζει τον αδερφό του Άι Βασίλη. Το είδα όχι όλο, είδα κανένα έτσι, κανένα μισάρο, 40 λεπτό εκεί. Ναι, ρε φίλε, όντως. Απλά ο Άκης είναι πιο ψηλός κανένα δύο πόντους και έχει λιγότερα καμιά 20 κιλά. Εντάξει, δε, τεράστιος Πολ Τζιαμάτι. Λοιπόν, παιδιά, να πω κάτι, επειδή ξέρω ότι το περιμένετε πολύ. Να πω κάτι για τις ταινίες. Τι θα πεις. Για ταινίες. Θα πάω εδώ με το Βαποράκι εγώ. Θα πάω εδώ και Πενέλοπε Κρούζ. Το Βαποράκι, το The Mule, θα πάω. Ναι. Λοιπόν, μην χάσετε με τίποτα. Ναι. Για την ταινία αυτή σας μίλησα το Νοέμβριο. Μέσα στο φεστιβάλ κινηματογράφου. Ποιο είπες? Guilty. Σε παραδέχομαι. Σε παραδέχομαι. Μην χάσετε την ταινία Guilty. Μπράβο. Ο ένοχος. Που αποδεικνύει περίτρανα ότι όπου δεν υπάρχει ήλιος, το μυαλό στροφάρει και ο άνθρωπος δημιουργεί. Δανέζικη ταινία. Ντεμπούτο του Γκούσταβ Μέλερ. Διάρκεια 85 λεπτά, συγκλονιστικό ντεμπούτο, πραγματικά κλειστοφοβικό θρίλερ με 123 ευρώ μπάτζετ. Πόσα? Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Τζάμπα. Με 0 μπάτζετ δείχνει πως το όταν έχεις φαντασία και δημιουργικότητα δεν χρειάζονται λεφτά για να κάνεις μαγικά. Όλη η ταινία είναι μέσα σε ένα κλειστό χώρο με την κάμερα πάνω σε έναν άνθρωπο. Αχανές πράγμα. Ό,τι γίνεται, το ακούς. Ό,τι γίνεται, το ακούς. Είναι απίστευτο. Και είσαι στην τζίτα. Κανονικά. Ερμηνεία καθηλωτική. Δεν είσαι στο χιμπατζή. Από τον Γιάκοπ Σέντεργκρεν. Α, ο Γιάκοπ ήταν προπονητής. Τρελός ηθοποιός. Απίστευτος. Μην το χάσετε με τίποτα. Σας είχα μιλήσει για αυτήν στη διάρκεια του φεστιβάλ. Που είχε γίνει sold out, δεν μπόρεσα να πάω, ήταν sold out ήδη. Και η άλλη ταινιάρα είναι το Vice, έτσι. Είναι η νέα ταινία του Άντα Μακάη. Αν θυμάστε, είναι αυτός που κάνει το μεγάλο σορτάρισμα, πάλι με Christian Bale. Είναι η πραγματική ιστορία του Dick Cheney, του αντιπροέδρου
του George Bush Jr. παίζει η μεικτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή παίζουν όλοι οι θεοί. Christian Bale, το ξέρω, ουαλός είναι, αλλά Αμερικάνος εδώ και πολλά χρόνια. Ο άνθρωπος παίζει και το κολοκοτρώνει. Όπως Γιάννης τον. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Christian Bale παίζει και τον κολοκοτρώνει πλέον, για τον Αθανάσιο Διάκο, για πλάκα, δεν σχολιάζω. Παίζει η θεά Amy Adams, με την οποία πεθαίνω, καμία σχέση με άχκεου, με σούπερ γκόμενα, η βλάχα χωριά της Αμερικάνα, για την οποία πεθαίνω, τη βλάχα, που βάζει κάτω 100 Scarlett Johansson. Κάθε φορά αλλάζει το βλάχα, χωριάτσα λέει. Χωριάτσα Amy Adams. Και φυσικά ο θεός Steve Carell, δεν σχολιάζω, και ο υπέρ θεός Sam Rockwell, θα πάθετε πλάκα, στο ρόλο του George Bush Jr. Τρελός ρυθμός, περίπου 130 λεπτά, 135 λεπτά κάπου εκεί η ταινία, απίστευτος ρυθμός, να τη δείτε ξεκούραστη. Ταινία σφινάκι. Δεν πρέπει να χαθεί ούτε κλάσμα, γιατί ο ρυθμός είναι καταιγιστικός. Κλασικό ρυθμός του Άντα Μακέι, ταινιάρα το Vice. Τρελή Αμερικανιά. Όλο λαλακίες βλέπεις, Μάρια. Άντε καλή χρονιά. Γιώργος Ιταλός. Γεια σου Γιώργο Ιταλό. Γεια σου Γιώργο. Διάλειμμα τώρα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε break. 5 διπλές για το θέατρο. Χορηγούς έχουμε. Αύριο θέατρο Αθήνεων με Δήμητρα Παπαδήμα και Μάνο Κωστή. Ίων Δραγούμη, Πινελόπη Δέλτα, τελευταία συνάντηση και δύο διπλές για απόψε στο Bad Habit, Σταρόβας Παναγιωτόπουλος, DJ Set και μετά stand-up comedy. Διπλές συν ποτό για τους νικητές και τους συνοδούς τους, έτσι. FM και όνομα τεπώνυμα, αποστολή στο 54526. Σας προκαλούν μονοκέφαλο υποκαταβολές μετρητών πριν από ένα εταιρικό ταξίδι. Ξεχάστε τα μετρητά και απολαύστε ευελιξία μέσω της λύσης Spendeo από την Enderet. Εταιρείες που χρησιμοποιούν τη λύση Spendeo από την Enderet αναφέρουν μείωση 50% στο χρόνο σύνταξης και υποβολής των εξοδολογίων, αλλά και στις μηνιαίες εργατοώρες που αφιερώνουν για την καταχώρηση των δαπανών. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο spendeo.gr, κάθετος business. Ναι. Λοιπόν, ήδη μία γραμμή περιμένει. Θα ανοίξουμε γραμμές 2310-287-888, από κινητό 6945 τα υπόλοιπα ίδια, 287 και 3 οκτάρια. Οι διαγωνισμοί τρέχουν με 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση. Τελευταία συνάντηση αύριο βράδυ στο Αθήνεων, στη Βασιλής Όλος, ώρα 9, με Δήμητρα Παπαδήμα και Μάνο Κωστή. Επιμελείται ο Γιάννης Μποσταντζόγλου, ο καφέ σου Χρύσανθε. Το παλικάρι τον έφερε, ο ήρωας από το Coffee Island. Γεια σου παλικάρι, πώς φαίνεται το παλικάρι, τι είναι Ηρακλής. Κλασική φάτσα Ηρακλής, δέστε. Γεια σου Ηρακλής, καφέ. Κάτσε, περίμενε. Κάτσε. Τι, ωραία, ωραία. Τι είσαι, με το χέρι σου παλικαρίσια, τι είσαι. Άρης. Είναι κιτρινό μαύρος ντυμένος. Άρης είσαι. Σας κάνω το παλικάρι. Φίλε, πιο ΠΑΟΚ πεθαίνεις. Είσαι ο μοναδικός. Αυτός είναι ΠΑΟΚ, ναι. Πιο ΠΑΟΚ πεθαίνεις. Πιο ΠΑΟΚ πεθαίνεις. Τι λέει έξω, γλιστράει, γιατί είμαστε, φαντάζομαι. Έτσι είσαι. Ναι. Ναι, κάτι στα πόδια κάτω. Α, είσαι με τέτοιο κάτω, εντάξει, ναι. Κουράγιο, φίλε. Παιδιά, προσοχή, σεβαστείτε τους εποχούμενους σε δίτροχο. Εσείς που είστε σε τετράτροχο. Κρατάτε αποστάσεις. Και δίνουμε και δύο διπλές προσκλήσεις συν ποτό για το σόου Σταρόβα Παναγιωτόπουλου απόψε στο Bad Habit στην Σταυρούπολη. Ένα πραγματικά υπέροχο χώρο, ένα χώρο που κυριαρχεί η λέξη αισθητική. Έτσι, ξεκινάει 10 η ώρα, δίνουμε και διπλή πρόσκληση είσοδο και ποτό και στον νικητή και στο συνοδό του. Δύο διπλές. Εκεί, έτσι, αποστολή στο 54-526. FM κενό, ονοματεπώνυμο, θέατρο ή live και τα δύο, αποστολή στο 54-526. Μπορεί να πας και στα δύο να κερδίσεις. Απόψε είναι το live, αύριο το θέατρο. Πάμε στην πρώτη γραμμή για την δεύτερη εκπομπή της χρονιάς. Καλημέρα. Καλημέρα. Μέρα. Ναι, καλημέρα, ξύπνα φίλε. Ναι. Ξύπνιος. Καλημέρα. Καλημέρα, Ανδρέα. Happy New Year. Είμαι ο Ανδρέας. Χρόνια που είχε. Happy New Year. Happy New Year, motherfucker. Είναι ώρα 4 το ο Χρήστατος ήρθε που έπλεινε το αυτοκίνητο. Ναι, εδώ είναι το έπλεινε 2,5 ώρες από τις 8. Παπαδόπουλε έπλεινε τη φορά. Έχασες την πρωτοχρονιά. Την πρωτοχρονιά έχασες που έκαναν το πρόγραμμα με τον Τσατσαρό. Α, παραμονή. Ρε Χρήστατε, ήμουν στο καζίνο. Τι ωραία τραγ, φαντάζομαι. Έπαιζα ζάρια. Το κινέζικα. Και έπρεπε να βγω έξω. Α, για την Κίνα, αφού θα πας εσύ, Αναστασία.
Τι είναι τα κινέζικα ζάρια, αυτό είναι το ερώτημα. Τα κινέζικα ζάρια τι είναι, χωρίς γωνίες, πια τι είναι τα κινέζικα ζάρια. Το ίδιο είναι, πληρώνουν αλλιώς, λέγεται Σίμπο. Σίμπο. Πληρώνουν ό,τι πέσει 4 φορές, 6 φορές πληρώνουν τα λεφτά. Σίμπο. Εγώ ήμουν. Σίμπο, S-I-B-O. Και επειδή δεν μπορούμε να καπνίζουμε, πρέπει να βγαίνουμε έξω. Και ξέρω τώρα τα παίζει. Γιατί εκεί είναι κράτος, δεν είναι καφενείο, δεν είναι Ελλάδα. Ναι, και βγαίνουμε, άκου τώρα. Και ο τραγουδός ο Χρήστατος, ρε Χρήστατε. Έξω από το καζίνο. Όχι ρε, άκουα το, επειδή έχω το Apple Phone, εγώ έχω 10 σταθμούς και ακούγαμε μπουζούκια, έχει κάτι σταθμούς, έχω σταθμούς στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Και ακούω το γλέντι και ακούω μπουζούκια. Λέω για να δούμε, γιατί είχε πει 3 ώρα ο Χρήστατος, θα έρθει ο Τσατσαρός ώρα 5 το πρωί Αμερικής. Και άκουα από εδώ που λέει. Τσατσαρός είναι τραγουδιστάρα ρε φίλε. Άκου, τραγουδούσε ο Χρήστατος και με λέει ο φίλος μου, καλά ποιος τραγουδάει, τι είναι αυτό να άλλαξε, ο Κακομύρης τραγουδάει, δεν είναι εσένα. Ο Κακομύρης. Ποιο τραγούδι, ποιο τραγούδι. Το Παπαδόπουλο. Ποιο τραγούδι ήταν. Ποιο τραγούδι. Το κλείσαμε, ο Χρήστατος τραγουδούσε. Εγώ ένα είπα, εγώ συγγνώμη, σε 4 ώρες είπα 2 τραγούδια και εσύ έπεσες αυτά τα 2. Ρε εσύ φιλαράκο, εγώ τα άλλαξα, που πέσαμε ζάρια τώρα. Συγγνώμη. Μάλλον είχατε πιει κιόλας. Ωραία. Αντρέα, επειδή περιμένουν άλλοι δύο, βάλε ένα εορταστικό επίλογο, παλικάρι μου. Αν θες να μου πεις κάποια ευχή συγκεκριμένη για τη νέα χρονιά, αν θες προσωπική. Ευχή να ανέβει ο Ηρακλής, να ανέβει στην πρώτη εθνική. Πρώτον να μην πέσει και μετά να ανέβει. Ωραία. Έγινε, παλικάρι μου. Χρήστατε μου, σε έχω στην καρδιά μου. Καλώς να είσαι καλά. Πολύ με έκανες και γέρετε. Με συγκινείς. Γεια σου Παπαδόπουλε. Γεια σου, Ανδρίου. Σήμερα μάθαμε ότι η Τζένιφερ Άνιστον λέγεται Γενοβέφα και ότι τα κινέζικα ζάρια λέγονται Σίμπο. Σίμπο. Το παιχνίδι το πες Σίμπο λέγονται. Σίμπο. Το καζίνο λέγεται S-I-B-O. Ναι, ναι, λέω. Αυτό πες μου, σε πληρώνω πιο πολλά. Ωραία. Έγινε, Ανδρέα. Επόμενη γραμμή, Αναστασία. Καλημέρα, φιλιά στο Big Apple. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα, καλημέρα, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Από το Bronx στο Τορόντο. Γιώργος Ηρακλειδέας από το Τορόντο. Αυτή δεν είναι εκπομπή, είναι η μεικτή ΟΗΕ. Happy New Year σε όλους, everybody. Σε κλαίω. Είστε εξαιρετική, εξαιρετική παρέα. Ευτυχώς είπε κάποιος στο ραδιόφωνο ότι δεν χρειάζονται λεφτά, επειδή ασχολούμαι με το θέμα. Ναι. Δεν χρειάζονται λεφτά για να φτιάξει μια καλή ταινία. Πρέπει να έχει απλά έμπνευση. Είπα, αυτό είπα. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν το είδε στο Guilty. Δες το οπωσδήποτε. Έχω δει η πρώτη ταινία του Νόλαν. Είναι γυρισμένη με πενταροδεκάρχη να αριστούργημα. Μπράβο. Μπράβο. Ο τύπος έκανε με 123 ευρώ το θρίλερ της χρονιάς. Καληνύχτα. Αυτό. Λοιπόν, απόψε σήμερα λοιπόν κάποιοι οπαδοί της δεύτερης ομάδας του Λίβερπουλ θα θερμίσουν, έτσι θα τα λέμε όλα, απόψε στις 10. Όταν λες θα θρυνήσουν, τι εννοείς, θα μείνουμε 7 βαθμούς πάνω, τι? Τι θρύνος είναι αυτός 7 βαθμοί πάνω? Δεν ξέρω, θα νιώσετε κάποια ανάσα της πρώτης ομάδας του Μάντσεστερ σε λίγο, ως ο Νούπο, δεν υπάρχει. Κοίταξε, τώρα... κάθε φορά ο επιβίτορας νιώθει την ανάσα. Ο επιβίτορας την ανάσα την νιώθει, είναι αλήθεια αυτό που λες. Ο Παπαδόπουλας μου μιλάει τώρα. Όχι, ο Τσαλτίδης είναι αυτός. Εγώ σε απολαμβάνω. Α, εντάξει λοιπόν. Λοιπόν, παιδιά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Γιώργο, να είσαι καλά, μόνο αυτό πες μας, έχεις πιει τώρα που μας μιλάς, έχεις πιει κάτι? Έχω πει γιατί, φαίνεται, ναι. Ακούγεται. Όχι, αυτό ρωτάω αν έχεις πει. Εντάξει. Παλικάρι. Γιώργο, να είσαι καλά, να είσαι κοντά μας και... Ήρα θρησκεία, σλαμολαγνία, για χαρά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Α, δεν υπάρχει, γιατί προηγούμενος ήταν δύο, πέσανε. Ανοιχτές γραμμές, παιδιά, κάλεσε φίλε εσύ που περίμενες, γιατί ήταν δύο, δεν είπαμε ψέματα στον Αντρέα, ήταν δύο στην αναμονή. 23-10, 287 και 3 οκτάρια, η Αναστασία Λάμδα και η Μαριλή σε περιμένει. Έτσι. Μαζί μας έχουμε τις Rumen Calls, το Βαθύλακο Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-719-229 και στο rumen.gr, Rumen, βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών. Μήνυμα από τον Παοκτσί 164, μετά τα πικρόχολα σχόλια του Χρήστα του Τσαλτίδη. Φαπίλα αγωνιστικά. Συνέχισε να μου πετάς λάσπη χωρίς να με γνωρίζεις. Εκτίθεσαι. Λέει και πώς εκτίθομαι? Γιατί, ρε, αφού δεν σε γνωρίζω, ναι. Δεν σου πετάω λάσπη. Για να πετάξω λάσπη σε κάποιον πρέπει να τον γνωρίζω. Κάτι έλεγες πριν όμως. Πρέπει να είναι συγκεκριμένη η λάσπη. Μα έτσι που, αυτά που λες είναι σαν να τον γνωρίζεις. Μήπως λοιπόν σε γνωρίζω? Για ξεσκόνησε λίγο τη λάσπη, δεν θα φύγει, είναι πραγματική. Τι είναι αυτά τώρα? Τι μυστήρια είναι αυτά? Μυστήρια, ναι. Μυστήριο, κατά της για μένα. Τον έχω ψάξει, ρε φίλε. Α, τον έψαξε.
Δηλαδή, τι έψαξε, τι έκανε. Επιλογή Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Τον έψαξα, ρε φίλε. Τον βρήκα. Πλέον δεν θα είναι ο 164, θα είναι ο τάδε. Μην μου τον κρεμίζει. Θα παραμένει ο 164. Μου κρεμίζει τον ήρωα, ρε φίλε. Βλέπει για μένα ο Θουβού. Κάτσε, αυτό πώ ξέρει ότι ο Ντιγκινί φεύγει και πάει στον ΠΑΟΚ και δεν το λέω εγώ, λέει. Και δεν το λες, πρόσεξε, το ξέρεις και δεν το λες. Ξέρει τι ξέρω. Και εγώ τον ξέρω, λοιπόν. Ξέρει τι ξέρω. Και θα πάει, λέει, στον ΠΑΟΚ ότι κινεί. Τώρα φοβήθηκε για τον 64. Τι ζήτησε ο ΠΑΟΚ για τον αντιφενέρ, για τον Πέλκα, 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Μην γίνουν 15. Δηλαδή, καλημέρα και χρόνια πολλά και καλή χρονιά στον κύριο Γιώργο Κούδα. Συγγνώμη, Γιώργο, που το άκουσες αυτό. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, πήγε στον Ολυμπιακό Γιώργο Σκούρα. Εν αντιθέσει, δεν ζητάμε συγγνώμη τον κόσμο που ακούμε αυτό. Εγώ το ακούω, το ακούω. Ρε Αναστασία, και εγώ τώρα λέω άλλο καινούριο έβαλε. 907, καταρχάς το νούμερο δεν μας λέει, την πρώτη φορά το βλέπω το νούμερό σου και μας συγκινείς. Μάριε, καλή χρονιά. Το καλή χρονιά σε όλους, βέβαια, έτσι. Είμαι μέγας φαν Σπαθιών και Παυλίδη. Κάθε τραγούδι και ποίημα με βαθύτερο νόημα. Τα τραγούδια και οι δίσκοι που ανέφερες πριν είχαν επίρ, στείλε τη συνέχεια. Γράψε μετά το επίρ. Επηρεάστε τις οτιδήποτε. Στείλε, με αγωνία περιμένω τη συνέχεια 907. Είσαι η 907. Ο 907. Για μένα ο μεγαλύτερος σύγχρονος Έλληνας ποιητής. Ξεκάθαρα ο Παύλος ο Παυλίδης. Ο Παυλίδης έχει μια απίστευτη ικανότητα. Βλέπει εκεί που οι άλλοι βλέπουν ένα τασάκι με ένα αποτσίγαρο μέσα. Αυτός μπορεί να γράψει 800 στίχους κατεβατό εμπνευσμένους με την εικόνα αυτή. Νομίζω ότι αυτό είναι ποιητής, έτσι. Με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Είναι αυτός που έδωσε. Τι να πω τώρα. Έχεις δίκιο. Οι μηχανές που ξεκινάνε πριν ανάψει, ανάψει το φανάρι. Μπράβο, Μάριε. Δηλαδή αυτό εδώ το βλέπουμε όλοι μας. Ναι. Το βλέπουμε όλοι μας. Αυτός το έκανε τραγούδι απίστευτο. Έτσι, μπράβο. Οι μηχανές που ξεκινάνε. Πριν ανάψει το φανάρι. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει να προσαρμοστεί την τεχνολογία όμως πλέον. Ποιος? Ο Παύλος. Όλοι. Γιατί πλέον τα αυτοκίνητα σταματάνε στο φανάρι και σβήνει η μηχανή του αυτοκινήτου και ξανανάβει όταν αρχίζει το φανάρι. Πρέπει να προσαρμοστεί τώρα λίγο στα δεδομένα, ρε φίλε. Δεν έχει γράψει για τα social media κανένα τραγούδι. Τον είδες πώς τσαλακώθηκε. Πώς έγινε. Πώς έγινε. Πώς έγινε στο τραγούδι. Βλέπεις τι έγινε. Ναι, και. Είδες, έγινε το κομμάτι αυτό, τι έγινε. Το αλλιώτικο παιδάκι. Τι έγινε. Δεν υπάρχει. Το οποίο το σκηνοθέτησε. Άλλου αρέσει, άλλου όχι, ρε φίλε. Ναι, τι. Κομμάτι είναι. Είναι τραγούδι, είναι τέχνη. Ναι. Σ' άλλου αρέσει, άλλου όχι. Το είδε στο βίντεο κλιπ. Το είδα, ναι. Αλήθεια. Δεν υπάρχει. Μπράβο. Ναι, πες μου τι δεν σου άρεσε στο βίντεο, να καταλάβω. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι που να μου άρεσε. Γιατί πρέπει να μου αρέσει. Γιατί πρέπει κάτι να. Πρόσεχε. Το δε μου άρεσε, τα μούτρα σου αυτό που έκανες. Ναι. Και στο κεφάλι σου μέσα και είναι ο μεγαλύτερος φασισμός αυτό που κάνεις. Δηλαδή, αν δεν μου αρέσει αυτό που έκανε ο Παυλίδης, είμαι φασίστας. Κάτσε να πάρω θέση. Καλά, το πώς είναι το τι. Άλλο. Μπορεί να πει κάποιος, δεν μου αρέσει ως κομμάτι. Δεν άλλο υπάρχει αυτό. Κάτι που να μου άρεσε. Αυτή είναι η αισθητική μου. Μπορεί να είναι χάλια, μπορεί να είναι τραγική, μπορεί να είναι τασκά, αλλά αυτό είναι. Αν και έχω δικαίωμα. Έχω δικαίωμα και την ελευθερία να μην μου αρέσει κάτι. Σαφώς. Παρ' όλα αυτά, είδες τι έκανες. Έκανες μια άκρος φασιστική ενέργεια. Σαφώς. Επειδή δεν μου άρεσε, με αποδοκίμασες. Ναι. Έκανες δηλαδή αυτό το οποίο αναδεικνύει ο Παυλίδης. Καλά, στο βίντεο κλιπ του. Εγώ πιάνεις πώς το έκανα. Η ίδια μορφή φασισμού είναι. Η ίδια μορφή φασισμού είναι. Δεν χωράει το δεν μου άρεσε. Χωράει το δεν μου άρεσε σαν τραγούδι. Όλο δεν μου μπορεί άρεσε. Εγώ να θέλω ρεμπέτικο. Θεωρώ ότι είναι ψεύτικο. Θεωρώ ότι εκμεταλλεύεται το θάνατο ενός ανθρώπου. Εσύ πες ότι δεν το εκμεταλλεύεται. Όχι, όχι. Έκανε κάτι εμπορικό τελείως. Εσύ πες ότι δεν. Περίμενε. Δεν είναι. Για να μην. Όπως εκμεταλλεύτηκαν και τις Χρυσής Αυγής το θάνατο των δύο παιδιών. Όπως εκμεταλλεύονται πάρα πολύ γεγονότα. Ναι. Που στην συνολική του ζωή, δεν το ξέρω βέβαια τον Παυλίδη, στη συνολική του ζωή δεν διάγουν κατά αυτόν τον τρόπο. Ο Παυλίδης είναι ο μόνος που δεν έχει μιλήσει ποτέ στην τηλεόραση. Συνεντεύξεις κάνει τρομακτικά επιλεκτικά. Τον παρακαλάει. Ωραία. Γιατί, γιατί το έκανε τότε αυτό. Που τον παρακαλάνε για γιατί συνέντευξη 38 χρόνια. Γιατί το επικοινώνησε. Αυτό ήταν βαθύτερη ανάγκη μιας κοινωνίας. Όταν όμως ο Γκάλης δεν έβγαινε να μιλήσει, έλεγες διάφορα. Όχι, Χρύσανδε, είσαι λάθος. Για τεράστια κραυγή. Δεν υπάρχει σε λάθος. Ναι, όχι, είσαι λάθος τώρα σε αυτόν. Γιατί? Για τον είναι φίλος σου. Όχι, για τον Παυλίδη. Το μόνο Παυλίδη που ξέρει είναι ο Χρήστος. Ναι.
Να σου πω κάτι. Περίμενε. Μπορεί και να είναι συγγενής. Από τα χωριά εκείνα είναι ο Παυλίδης. Ο Παύλος, από εδώ είναι. Από χωριό της Βέρειας. Από χωριό της Βέρειας. Α, με τον Καρυπίδη, κολλητός. Και να σου πω το, και να σου πω το απίστευτο. Να σου πω το απίστευτο. Θυμάσαι γιατί έκανε φυλακή ο Παυλίδης. Έκανε και φυλακή. Ήταν φυλακή τρεις μέρες. Για ποιο λόγο, θυμάσαι. Όχι. Τι είχε γίνει. Ήταν αντιστασιακός. Τότε που ο Γρηγόρης δούλεψε στο live του. Που έκανε φωτισμό. Ο κολλητός, ο Γρηγόρης. Που σε βουτρώει τα δανεικά τα λεφτά. Δεν το ξέρω καν τον Παυλίδη. Ναι. Δεν το ξέρω καν τον Παυλίδη. Φανταστικό παιδί. Δεν έχω δει καν το βίντεο κλιπ. Φανταστικό παιδί. Δεν έχω δει καν το βίντεο κλιπ. Αλλά ήθελα ακριβώς αυτό να κάνεις. Ήθελα ένα πράγμα το οποίο διαβάζω από πολλούς ότι είναι εκπληκτικό, ότι είναι φοβερό, ότι τυχάνει γενικής αποδοχής κτλ. Να σου πω το αντίθετο. Και ήθελα να δω πώς θα αντιδράσεις. Το περίμενα. Γιατί θα σου πω το εξής. Γιατί αυτό που έκανες είναι αυτή η αντίδραση που υπάρχει. Δηλαδή, όταν κάποιος βγει και πει κάτι διαφορετικό από αυτό που οι πολλοί πιστεύουν. Λατρεύω το διαφορετικό. Ό,τι λοιπόν έγινε. Αυτό πάω να σου πω. Και το υπερασπίζομαι. Αυτός τι ανέδειξε. Αυτό ανέδειξε αυτός. Ναι, το διαφορετικό. Το διαφορετικό. Και... Είδες όμως σε τι λούμπα έπεσες. Και στο βίντεο κλειπ τη Μαρία Ιδανέζη. Η αντίδρασή του ήταν φίλε του αστυνομικού που τον κλωτσάνε στο κεφάλι. Ναι. Περίμενε, βρε, εγώ σου κάνω. Μεταφορικά. Άλλο σου κάνω εγώ πλάκα. Γιατί λέω αυτός τώρα, αν το είδε, μπορεί να μου πει. Δεν μου αρέσει τεχνικά σαν. Δεν το έχω δει. Διάβασα κάποια άρθρα για το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ και το στόχο του κτλ. Ναι. Αλλά στο πήγα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, το πήγα επίτηδες αντιδραστικά. Ναι. Γιατί φίλε, αυτή είναι η αντίδραση της κοινωνίας μας. Κατάλαβα, εγώ είμαι σίγουρος. Η κοινωνία μας είναι αυτή. Ναι, δηλαδή, είναι ένας ακροδεξιός. Ναι. Και λέει κάτι σωστό. Ναι. Μόνο και μόνο επειδή είναι ακροδεξιός, ναι, θα βρεθεί η άλλη πλευρά που θα τον αποδοκιμάσει. Ναι. Και ενώ αυτός θα πει ότι κάνετε γιατί με αποδοκιμάζετε, στην πρώτη ευκαιρία θα κάνει ακριβώς το ίδιο στον ακροαριστερό που θα πει κάτι το ναι, σωστό. Ναι. Πλέον η κοινωνία μας αυτή είναι, φίλε. Ναι. Η μάζα κατευθείαν ορμάει σε αυτόν ο οποίος λέει κάτι διαφορετικό και δεν φαίνεται... Και που τη χάνει γενική αποδοχή, ρε παιδί. Ναι, ρε, κατάλαβα, ναι, εντάξει. Ναι. Δεν το έχω δει. Μπράβο. Έχω διαβάσει όμως ότι πραγματικά περνάει μηνύματα. Δεν υπάρχει δουλειά της Μαρίας Ιδανέζης. Ναι. Κεφαλιές. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Και όλοι όσοι συμμετέχουν. Λοιπόν, ο 907 στέλνει τη συνέχεια. Όλα τα κομμάτια του Παυλίδη και Σπαθιά και οι δίσκοι που ανέφερε πριν είχαν επιρροή από Offspring και Prodigy. Αυτός πόσο χρόνο είναι. Που ήταν της, ο Παύλος, ακριβώς ίδια με εμένα ηλικία. Ακριβώς με εμένα. Α, μεγάλο. Και έχει και ένα κοριτσάκι. Και έχει και ένα κοριτσάκι. Φαντάζομαι πρέπει να είναι κοριτσάκι. Τώρα το ότι δεν μιλάει στην τηλεόραση ή οτιδήποτε άλλο πλέον έχει υπερπροχωρήσει. Έχουμε άλλα δεδομένα πλέον. Όχι, αυτός δεν μιλούσε, όχι, αυτός δεν μιλούσε πουθενά ποτέ. Πουθενά ποτέ. Καλά, πουθενά είναι μια ποτέ. Στάση ζωής, σεβαστή. Ναι, πουθενά ποτέ. Της μόδας, τότε λέει ήταν τα 90s, το electro, pop rock και το punk. Άρης, Βλάβη, Δημήτρης. Sorry, τι εννοείς, ότι προφανώς σε Άρης, Άρης, Βλάβη. Ότι έχουμε πάθει Βλάβη με τον Άρη. Δημήτρης. Πάρε ένα κροατή πριν να είσαι καλά. Συμφωνώ. Πολύ ψαγμένο, ειδικά το Offspring. Πολλά κομμάτια Σπαθιά είναι επηρεασμένα από το Αμερικάνα και από το προηγούμενο άλμπουμ, το ξεχνάω τώρα. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα! Έγινε. Καλημέρα! Τι θέλει η κυρία, τι θέλει. Ναι, καλημέρα, αδερφέ, άσε την πελάτη, ασχολήσουμε εμάς. Καλημέρα, καλή χρονιά από Αριδαία, Βαγγέλη Σαλμοπάρα. Α, ο Βαγγέλης Σαλμοπάρα. Βαγγέλη, καλή χρονιά και στον Σαλμοπό, να είστε καλά, παλικάρι μου και όλοι εκεί. Στην Πέλα. Στο ασανσέρ ήμουνα με την καθαρίστρια. Κρατιόμαστε, δεν κρατιόμαστε. Ενώ εγώ, loving an elevator. Τι κάνετε, καλά. Καλά συγκινούμε, έχει η Αριδαία. Πόσο χρονών είναι η καθαρίστρια. Πολυκατοικίες. Μεγάλη. Θα τη μάνα μου. Έχει πόσο χρονών. Μπορείς να πάρεις το τηλέφωνό της να το δώσουμε στο Μάριο. Εσύ, Αριδαία, έχω 30 φορές. Εγώ θυμάμαι το πιο ψηλό κτίριο ήταν 2-3 τριόροφα. Πότε ήρθε. Τελευταία φορά το 63. Που πήγα. Περίμενε! Τελευταία φορά που πήγα! Πότε, γιατί πράγμα ήταν, ξέρεις. Πού θυμάμαι, ρε Μάριε, τώρα. Μην με πεις το 70 τώρα. Ήταν για live ξύλινα Σπαθιά που έγινε χαμός. Το 2000-2001. Εντάξει, αφού έχει μπει το 2000 μπροστά, είναι καλό. Όχι, ρε Μάριε, είχε και τότε. Είχε και τότε πολυκατοικίες. Σε μια καλοκαιρινή δίσκο. Πριν από τότε έχω έρθει 30 φορές γιατί πήγαινα στο χωριό στη Σοσάνδρα που έχω συγγενείς. Σοσάνδρα, ε. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, τίποτα. Εγώ για χρόνια πολλά πήρα. Καλά έκανες. Παίζουμε Κυριακή, τα φώτα παίζουμε με τον Άση Γιαννιτσόν. Α, καλαμπούρα. Γειτονικό ντέρμπι. Ναι, έτσι, γειτονικό ντέρμπι. Εντάξει, καλή επιτυχία στην ομάδα μας.
Αυτά, παιδιά, θα τα πω. Να είσαι καλά. Πού παίζετε, Αριδαία ή Γιάννητσα? Αριδαία. Κάντε του καλαμπούρι, παιδιά. Ποια Γιάννητσα, ρε φίλε. Ποια Γιάννητσα τώρα. Αυτή ήταν, εν τω μεταξύ, τα Γιάννητσα έχουν τρεις ομάδες. Εθνικό, Άθη Γιάννητσών και Αναγέννηση Γιάννητσών. Αυτοί πήραν το άφημι του Μαυροβουνίου, ενός χωριού από τη Σκίδρα. Ανέβηκε από την Α1 στη Γ Εθνική και δεν συνεχίσαν. Ο πρόεδρος τους λίγο ήταν περίεργος, κατάλαβε, και πούλησε το αφημί στα Γιάννητσα και κάνανε ομάδα. Λόγω κόσμου. Έγινε, παιδιά, τα λέμε. Ωραία, να είσαι καλά. Παναγιώτη, μισό κλάσμα λίγο, μεγάλη συγκίνηση. Μόλις έφτασε από Ιταλία ο Άκης ο γιατρός, ο παδός του Κουκουέ και του ΠΑΟΚ και στο επώνυμο Παυλίδης λέει: όντως ο Παύλος βλέπει μπροστά. Όχι όπως ο άλλος Παυλίδης που βλέπει γκολ, μετά βλέπει offside και μετά πάλι γκολ σε ένα διάδρομο βοητηρίων. Καλή χρονιά, αλήτες. Καταλάβατε για ποιον λέει. Με ποιον είναι ίδιος ο Παυλίδης, ο Παύλος. Με γιατί τον τι? Μπάμπη. Με τον Κομίνη. Βάλε Κομίνης και Παυλίδης δίπλα. Ίδιοι είναι. Ναι. Γεια σου, ο ρε. Ο Μπάμπης Παυλίδης έχει σχέση, λες. Του Άρη. Ναι. Πρέπει σου λέω διόλου απ' την Βέρεια. Ο Παύλος ο Παυλίδης. Επειδή είναι όχι από τη Βέρεια, ψέματα. Από το. Και από, το... από, τη... από τη Σκίδρα είναι από πού. Είναι από χωριό. Ο Παύλος ο Παυλίδης. Στα Γιάννητσα. Όπως και τα μωρά στη φωτιά, το που ήταν πότε που ήταν μαζί, είναι από χωριό και από τη Βέρεια. Ναι. Και μάλιστα έχει κάνει το απίστευτο, το έχει πει. Είχε φύγει πιτσιρίκι 7-8 ετών. Έφυγε από το χωριό με τα πόδια στην Εθνική Οδό. Και τον γύρισε πίσω ένας αγρότης στο σπίτι του. Πιτσιρικάς ο Παύλος. Έχει κάνει φυλακή 3-4 μέρες στα τέλη των 90s για τρελή συνεπωνυμία με μεγαλοπαραγωγό, ροδακινοπαραγωγό για ακάλυτες επιταγές από την περιοχή. Τον πήγανε μέσα. Έκανε μέσα φυλακή. Και πήγαν πίσω μια-δυο συναυλίες τότε. Στη μία δούλεψε μετά ο Γρηγόρης, ο φίλος σου. Λοιπόν, break. Μετά το χορηγό που θα πει ο κ. Παπαδόπουλος. Βασιλική Ρετσίνα έχουμε μαζί μας. Για άλλη μια μέρα, για άλλη μια χρονιά, για άλλον έναν αιώνα. Η Ρετσίνα με την παραδοσιακή πλούσια και αυθεντική γεύση. Από τη Μεσημβρία Ενοποιητική στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-713-981. Προσέξτε λιγάκι, γι' αυτό πήγαινε στην Κέρκυρα, έτσι. Άγριο έγκλημα στην Κέρκυρα, πατέρας ομολόγησε. Φέρεται να ομολόγησε. Ότι σκότωσε και έθαψε την κόρη του. Εδώ πέρα λέω μια κοπέλα πανέμορφη. Πανέμορφη κοπέλα, κούκλα. Γιατί δεν ενέκρινε τη σχέση της με Αφγανό. Καλή χρονιά να έχουμε, παιδιά. Πάμε σε break. Όταν επιστρέψουμε, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Λοιπόν, αφιερωμένο στην μνήμη της μεγάλης Μαριάννα Τόλη. Το υπέροχο αυτό κορίτσι. Δεν τη ξεχάσουμε ποτέ. Μεγάλη Μαριάννα Τόλη. Μεγάλη Μαριάννα Τόλη. Λοιπόν, μένουνε. Πόσα μένουνε. Γεια σου, Αναζασία. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, ρε. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Αύριο μεσαίνα είμαστε. Μένουν 13 λεπτά, θεωρούμε ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις τις δύο διπλές για το Bad Habit απόψε, τρελό σοου στην Κολοκοτρώνη 18-20 στην Σταυρούπολη με Στάθη Παναγιωτόπουλο και με Δημήτρη Σταρόβα και τις 5 διπλές για το θέατρο αύριο Παρασκευή ώρα 9. Να πούμε ότι αύριο θα δίνουμε προσκλήσεις για το θέατρο για το Σάββατο και θα δίνουμε λογικά και διπλές προσκλήσεις για διπλές δεν ξέρω. Θα δίνουμε λογικά και για Λευκή Συμφωνία, έτσι, που είναι το Σάββατο. Έρχονται και πάλι Λευκή Συμφωνία μετά το πανέμορφο περσινό τους live. Με την σύνδεση που είχανε ακριβώς πριν σταματήσουν στα τέλη των 90s, συν καινούριο drummer. Το Μπέργκλερ είναι κοντά μας, έκλεισε μόνο την πρωτοχρονιά, πήρε μία ανάσα, το επιτελείο εκεί του Μάνου και του Κωνσταντίνου και επαναλειτουργεί από ΕΨΕ. Το Μπέργκλερ, το βασίλειο των Μπέργκερ στην Καλαμαριά, μεταμορφώσεως 5, γκρέμισε μια για πάντα τον μύθο, το στερεότυπο Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με γαλοπούλα. Μπορείς να κάνεις Χριστούγεννα με 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά και ονειρικά μπέργκερ από το Μπέργκλερ και το ανανεωμένο του μενού. Για τηλιβεριά 2314-007-722. Το λέω μία ακόμη φορά, 2314-007-722 για τηλεφωνική επικοινωνία και παραγγελία από το Μπέργκλερ. Περιμένουν ακροατές. Ναι, καλημέρα. Να είστε, περιμένουν ήδη τρεις. Πάμε. Καλή χρονιά και χρόνια σας πολλά. Κύριε Βασίλη, χρόνια σας πολλά. Κύριε Βασίλη, καλή χρονιά. Να είστε καλά. Ό,τι επιθυμείτε. Προσωπικές επιτυχίες και ιδιαίτερα του σταθμού. Να είσαι καλά, καλά, να είσαι καλά. Μάρη, αρχίζοντας την εκπομπή, μπορείς να επαναλάβεις την πρώτη στροφή του στιχάκι του Παυλίδη. Αμέσως. Αμέσως το κέρατό μου, αμέσως.
όσους κλωτσάνε με μανία μπρος στα μάτια μας τον πληγωμένο και αβοήθητο εαυτό τους, τους περιμένει ένα φίδι μες στον ύπνο τους, έχει τρυπώσει ήδη μέσα στο όνειρό τους. Φαντάζεσαι, αγαπητέ μου Μάρια και κροτές, ναι, αυτή την εκδικητικότητα να την έδειξε ο Θεός στον καρφόν του γιο του. Δεν κατάλαβα αυτή ξανά. Την εκδικητικότητα να την εξέφραζε ο Θεός στον καρφόν στο σταυρό του γιο του. Θεωρείς εκδικητικότητα τους στίχους? Βέβαια. Το έχεις πάρει λάθος πάρα πολύ. Αυτό που αφορά το φίδι στον ύπνο του. Όχι, είναι μόνιμη αυτό, μόνιμος τρόπος λειτουργίας στους στίχους του Παυλίδη. Βάζει το κακό να τρώγεται έσωθεν από το ίδιο το κακό. Καμία το σχέση. Ξέρω, το καταλαβαίνω. Ναι. Είναι όμως εκδικητικός. Όχι καθόλου. Φυσικά. Όχι. Σου λέει ότι το κακό το εκδικείται από μέσα το ίδιο το κακό. Ξέρω τι λέει. Υπάρχει όμως μόνο το καλό. Το κακό δεν έχει σχέση με τη δική μας ιερά παράδοση. Για να αναφέρεται. Προφανώς δεν τον ενδιαφέρει και όλος τον Παυλίδη αυτό. Ο Παυλίδης έχει, είναι άλλη φιλοσοφία του, όπως είναι και άλλη και η δική μου. Εντάξει, δεν... Εσύ δηλαδή είσαι υπέρ του όταν πέφτει η σφαλιάρα γυρίζω και την άλλη. Και από την άλλη, αυτό. Καφέστατε. Καλά, δεν είναι... κύριε Βασίλη, ξέρεις τι φοβάμαι, εδώ, επειδή το συγκεκριμένο μουσικό και στιχουργό τον λατρεύω και τον μελετάω χρόνια, ακόμη και στον τρόπο που περπατάει, τον έχω παρατηρήσει πάρα πολλές φορές. Είναι το ίδαλμά σου δηλαδή. Δεν το σχολιάζω καν ότι είναι το ίδαλμά μου, όπως είναι και ο Τζακ Κέρουακ, όπως είναι και ο Έρνεστ Χέμινγουέι. Όπως είναι και ο Ουμπέρτο Έκο, όπως είναι και ο Κουστό, όπως είναι και ο Βολτέρος. Αυτή είναι τα ενδάλματά μου. Όπως είναι και ο Βίλιαμ Μπάρροουζ, όπως είναι και ο Τσάρλς Μπουκόφσκι. Αυτή είναι τα ενδάλματά μου. Ναι, Παυλίδης με Ουμπέρτο Έκο δεν ταιριάζει, ειδικά στο όνομα του Ρόδου. Mm. Αλλά εν πάση περιπτώσει... Καλά, δεν ταιριάζουν όλοι σε όλα. Να θυμάσαι ένα πράγμα. Ναι. Ότι τρεις φορές τα Ευαγγέλια μέσα ο Ιησούς. Ναι. Απευθυνόμενος είτε στους μαθητάς είτε στο πλήθος, ναι, είπε την εξής απλή φράση. Ναι. Αφήστε τους νεκρούς να θάψουν τα στον εαυτό νεκρούς. Ναι. Ο λόγος του Παύλου τώρα που το σκέφτομαι, του Παυλίδη, είναι ο πιο χριστιανικός που μπορεί να υπάρξει. Κατά την άποψή σου. Βέβαια, ο πιο χριστιανικός. Δες και άλλα τραγούδια του, μελέτησε τα λιγάκι και άλλα τραγούδια του. Τον ακούω τακτικά τους στίχους του και, ναι, και είναι ο μόνος που κάνει μία ερωτική μπαλάντα κοινωνική επανάσταση. Ο μόνος. Και το έχει πει και ο ίδιος. Δηλαδή υπάρχει πολιτικό τραγούδι, είναι αυτό που μπορεί να μιλάει για έναν φιλί κατά το φεγγάρι και να το κάνει σε επανάσταση κοινωνική. Υπάρχει τρόπος. Εγώ σας εύχομαι πάλι καλή χρονιά. Θεό και ενθεώ. Θέλουμε να είσαι κοντά μας. Σε λατρεύουμε. Και θεωρώ την παρουσία σου κόσμημα για την εκπομπή αυτή. Το εννοώ. Κόσμημα. Ευχαριστώ. Εγώ σας παρακολουθώ κάθε μέρα. Ειδικά όταν κάνετε από την αρχή που αρχίσατε να το κάνετε όπως η Βικτόρια με τον αγαπητό Παναγιώτη. Με συγκινείς. Παλιά, ε. Μα συγκινείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Ωραία, κύριε Βασίλη. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Γεια σας. Καλώς τον κύριο. Το άλλο κόσμημα της εκπομπής αυτής, ο κύριος Κώστας από την πανέμορφη Πιερία. Λοιπόν. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, εύχομαι στον Πιερικό άνοδο και στην ΑΕΚ να βρει πάλι τον δρόμο της προς το μονοπάτι της δόξας. Της τρίτης θέσης. Η χιονόπτωση εδώ είναι έντονη, αλλά δεν το στρώνει. Καλτερές. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα πω, τελευταίο ρεπορτάζ που άκουσα από τον ίδιο τον Κούγια τον το πρωί, ναι, εκτός από τα γνωστά της ταυτοποίησης και αυτά, είπε ότι το ταξί το οποίο νοικιάστηκε από το Φάληρο είναι το ίδιο ταξί που επέβαιναν κάποιοι που επιτέθηκαν και στον διαιτητή ζωγράφο. Τότε. Μάλιστα. Τότε. Τότε. Κονομάει ο Ταρίφας. Ναι. Ναι. αυτό μπορεί να συνδεθεί εφόσον έχουμε δυο φορές περιστατικό, η σύνδεση γίνεται πιο εύκολη προς την εξέβρεση της αλήθειας. Αλλά πολύ φοβούμε
ότι η αλήθεια δεν θα αποκαλυφθεί, δυστυχώς. Δυστυχώς, αυτό φοβούμαι, γιατί αυτήν την ομάδα... Δηλαδή, δεν έχεις εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Σύνη. Δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης. Είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί όταν... Ή όπως λέει ο ηχολήπτης μας, ο Χρήστος Κιώσης, έχεις εμπιστοσύνη στους Έλληνες κακοποιούς, οι οποίοι δεν ρουφιανεύουν ποτέ. Στους Έλληνες... Κακοποιούς, οι οποίοι δεν ρουφιανεύουν ποτέ. Πολύ καλό, μου άρεσε. Δεν έχω ασχοληθεί με κακοποιούς, αλλά εγώ λέω ένα πράγμα, ότι αυτός ο οποίος πήρε την απόφαση να κάνει κάτι, έχει πάρει και τα μέτρα. Δηλαδή κάποιος που τραμπούκησε το σχορεμένο Νίκο Κούρκουλο στις κερκίδες του Πιερικού, δεν είναι κακοποιό στοιχείο. Μαραμάντη σου λέει. Καταργάς δεν γνώριζα ότι ήταν αυτός. Δηλαδή αν δεν ο Κούρκουλος και είναι Μανάβης, ας πούμε, τον τραμπουκίζουμε. Με τα μουσια που γύριζε τον Αστραπόγιανο. Πού να τον καταλάβω. Είχε έρθει να δει Πιερικός Παναθηναϊκός. Από Καστοριά. Από την Καστοριά όπου γύριζαν τον Αστραπόγιανο, ε. Ναι, και στο διάλειμμα του Αστραπόγιανο είδε και Καστοριά, Πιερικός Παναθηναϊκός. Και μετά όταν με μίλησε. Αυτός. Τον κατάλαβα. Λέω είστε ο Νίκος Κούρκουλος. Πάρε φάπα. Λοιπόν, ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Έτσι. Ενώ ας πούμε αν ήταν περιπτεράς, καλά τον κάνανε. Αν ήταν Νίκος Κουρκουλάκης, δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου. Εγώ σου λέω, τον είχα ίδαλμα. Έτσι. Τον είχα και μετά πήγα στην Αθήνα και τον είδα σε ένα μονόπρακτο. Ο άνθρωπος που έπαιζε ξύλο χωρίς να χαλάσει η χωρίστρα. Μεγάλος Νίκος Κούρκουλος. Τον είδα και σε ένα μονόπρακτο. Εδώ άλλος παίζει μπάλα. Επίσης το ημερολόγιο ενός τρελού το είδα και με τον Καρά και με τον Πέτρο Φυσούν. Κλαίω. Μ' άρεσε περισσότερο ο Φυσούν. Κλαίω. Έχω προλάβει, έχω δει Πέτρο Φυσούν στη σκηνή. Μπράβο. Είχα την τύχη αυτή. Στο Εγνατία τα είδα. Στο Εγνατία πάνω, μπράβο, σε παραδέχομαι. Τον Καρά τον είδα στο Εγνατία. Σε παραδέχομαι. Τον Φυσούν τον είδα. Ωραία. Εγώ. Κύριε Κώστα, επειδή περιμένει κι άλλος. Οι επιθυμίες σας, ευχές μου. Οι επιθυμίες μας, ευχές σου. Ευχές μου. Ωραία. Να σε καλά, κύριε Κώστα. Περήφανα πατή τη Σάκη από την Κατερίνη. Τι θέλει τον Κόλκα. Σταύρο Κόλκα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Κάθε προσωπική ευτυχία σου εύχομαι. Στην προσωπική σου και κοινωνική σου ζωή. Τίποτα άλλο. Έτσι, μπράβο Μάρια, έτσι, μπράβο Μάρια. Δεν θα λέω. Ναι, μην δεν. Δεν το πιστεύει αυτό που λέω. Στην προσωπική σου και κοινωνική ζωή. Γυναίκες, σου εύχομαι υγεία. Στη μητέρα σου, την οποία εκτιμώ καλλιτεχνικά απεριόριστα. Στην προσωπική σου ζωή, υγεία τα πάντα. Τα άλλα είναι ευτελή. Είναι αυτά. Ναι, ναι. Εξαρτάται. Στη μουσική σου τώρα καινούργια. Θα βγάλουν 20 Stone Age. Τα πάντα. Εκεί σου εύχομαι τα πάντα. Ναι. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Και τελευταία. Και εγώ σου εύχομαι βρώμικες πατούσες όλο το 19. Αυτό είναι ευχή ονειρική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, καλημέρα. Την καλό ψυχή που είμαστε, είπα οξύδε. Καλημέρα. Ναι. Αντρέα, εσύ. Πάλι ο Αντρέα. Ναι. Εγώ είμαι, τι κάνει. Θέλω να σου πω. Ο γιος μου πήγε την περασμένη εβδομάδα, τα Knicks παίζανε με τα Bucks. Κλαίω, Knicks Bucks, κάνανε κλαρίνο οι Knicks, νομίζω. Βγάλουν και ανακοίνωση και ο γιος μου, αλλά ο coach των Bucks παρακάλεσε όλους τους Έλληνες να ψηφίσουμε αρχηγό τον Γιαννάκη. Για το All-Star Game είναι 14 Ιανουαρίου. Όχι το Γιαννάκη, τον Γιάννη, το ντοκούμπι. Το μυαλό του κόσμου πάει στον Παναγιώτη Γιαννάκη, ναι. Όχι, το Μαυρούκο. Εντάξει, το Γιαννάκη το λέω. Γιαννάκη, ναι. Τον Αντεκοπούντο. Τον Μπούλο. Αντεκοπούντο. Και μου λέει ο Γιώργος, και εγώ ψήφισα. Έβλεπα εδώ, ψηφίζει από το ίντερνετ. Και έχει το όνομα και το Κώστα Αντεκοπούντο. Πάνω το ψηφίζει και αυτόν και λέει, όχι, λέω, είναι ρούκι. Και πάω ψηφίζω ένα. Στο κολέγιο παίζει ο Κώστας. Ο Κώστας είναι στο κολέγιο. Ναι, είναι ρούκις, δεν μπορεί και... να ψηφίσει. Μα τι ρούκι, μα στο κολέγιο, ούτε καν δεν είναι στο NBA. Για το All Star των κολεγιών. Ναι, όχι, για το NBA το All Star Game θα γίνει τον άλλο αυτό το μήνα. Το ξέρω. Για να βγάλουμε αρχικό τον
τον Αντετοκούνμπο. Ναι. Γιατί πέρυσι ήταν ο Λεμπρόν και ο Στέφεν Κάρι. Ναι. Ποιο Λεμπρόν τώρα, μάλλον. Για να βγάλουμε τον Αντετοκούνμπο. Και πάω και ψηφίσω τον Αντετοκούνμπο και βάζω και τον Πολ Γκαζόλ. Και με λέει ο γιο μου, ναι. Καλά, αυτό είναι 100 χρονών με αυτό. Δεν βάζει. Λέω, αυτό είναι που αρέσει που έπεσε στην Ισπανία. Το άλλο δεν τρέπεσε καλά. Εσύ το άλλο δεν είναι 100 χρονών. Τον Ισπανό ψήφισε. Να δούμε τον Ισπανό. Ναι, αφού έχει πόσα. Μόνο Αμερικανοί. Μόνο Αμερικανοί και ο Γιάννης. Πού είναι Αμερικανάκι. Βγάλαν και ευχητήρια ανακοίνωση η Μαρία. Πρωτοκόκκι. Στα ελληνικά. Η καφέ ελαφιακό. Ελαφιακό. Θέλω να πάρω εσύ ένα τίσερτ. Και δεν μπορώ το βρούμε. Όχι, με λέει, δεν είναι παικταρά. Είναι 17 χρόνια το παιδί. Πήγε με τη μαμά του. Και παικταρά είναι ο μικρό ο Αλέξη υπέρ παικτούρα που παίζει στο high school. Άκου γιατί δεν είναι παικταρά. Άκου γιατί με λέει το παιδί 17 χρόνια. Δεν είναι σούτερ, μου λέει. Is not a shooter. Το είπε ο γιο σου αυτό. Το είπε ο γιο σου αυτό. Ναι, δεν είναι σούτερ. He's not cracker. He's not cracker, πες στον γιο σου. He's not cracker, στον γιο σου πες. Ο LeBron Jones και ο Steph Curry είναι σούτερ, τα βάζουν, χτυπάνε, αυτός πρέπει να πάει κάτω το καλάθι. Με τα χέρια, γι' αυτό τον βγάλε Le Freak, γιατί έχει μεγάλα χέρια. Πρέπει να πάει κάτω το καλάθι, δεν είναι. The Greek Freak. Τι λες παιδάκι μου, ε? Λέω, εγώ, τι λες με λέει παιδί, μπαμπά μου λέει, εσύ ξέρεις μου ποδόσφαιρο, δεν βλέπεις μπάσκετ, εγώ ξέρω μου. Δεν τα βλέπω. Άντε καλά, άλλο, τι φάγαμε. Πε στο γιο σου να κάτσει να δει λιγάκι Julius Erving, Dr. J, να μάθει λίγο μπάσκετ. Έλα, κλείνουμε, κλείνουμε. Μάριο, κληρώσει έχουμε. Okay. Γεια σου, Άντριου, αύριο, αύριο. Και αύριο μέρα είναι. Θα βγει ο Αντετοκούνμπο αρχηγός. Θα δούμε. Θα Αντετοκούνμπο. Έγινε, να είσαι καλά, Αντρέα, φιλιά στο Pick Up. Μαζί μας είχαμε αυτή την ώρα και το βυθό. Όλη η μαγεία και η φρεσκάδα, έτσι. Στο πιάτο σου καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή όλα τα μεγάλα ψάρια με έκπτωση 30%. Και επίσης με 4 ευρώ τσιπουράκι συν 2 μεζεδάκια. Πού βρίσκουμε το βυθό? Αγνώστου 32 36 στην Πολύνη, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 66 23 76. Τεράστιο μήνυμα του 164 επανέρχεται και λέει: εάν η δικαιοσύνη θέλει να βρεθούν, η λύση είναι μία. Detective, hit off. Για άμεσα αποτελέσματα. Ποιο να εννοεί άραγε hit off, hit off, hit off. Πώς λέγεται η γιαγιά της Χιονάτης? Χιονάτη, λέει ο Γιώργος ο Ιταλός και του ευχόμαστε καλή χρονιά. Μα, λοιπόν... 774, δεν το διάβασες. Ποιο? 774, Μάρη σου εύχομαι καλή και δημιουργική. Α, το, ναι, το, α. Ναι, εντάξει, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, οκ, okay. Καλή χρονιά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, 774, να είσαι καλά. Λοιπόν, το Μπέργκλερ στην Καλαμαριά, στην Μεταμορφώσεως 5, θα δώσει τους νικητές των δύο διαγωνισμών. Το οποίο σας περιμένει κανονικά ανοιχτά από τις 11.30 το πρωί, εννοεί να έχει και παραγωγή, μέχρι τις 12.30 το βράδυ στην καρδιά της Καλαμαριάς, Μεταμορφώσεως 5. Οι νικητές λοιπόν είναι, προσέξτε λιγάκι, για το θέατρο δίναμε 5 προσκλήσεις, στείλατε 4. Οπότε Ζαφύρης, Δημήτρης, Δήμητρα και Κλειό κερδίζετε, έτσι, και οι 4. Όσοι δηλαδή στείλατε κερδίζετε. Για το Bad Habit που έγινε ένας μικρός χαμός, νικητές είναι οι Δημήτριος Κρανίδης και Ουρανία Κανακάρη. Δημήτριος Κρανίδης και Ουρανία Κανακάρη. Να είστε εκεί κατά τις 10 παρατέταρτο με 10, περίπου τότε ξεκινάει το show. Θα κάνει DJ ο Στάθης ο Παναγιωτόπουλος και μετά θα γίνει stand-up comedy μαζί με τον Δημήτρη Σταρόβα. Έχετε και κούτρα είσοδο και ποτό και εσείς και η παρέα που σας συνοδεύει. Παιδιά, να είστε καλά. Χρήστο Κιώση είχαμε μετά την Αναστασία Λάμδα. Έχετε και τις ευχές του Χρήστου Κιώση. Χρήστο, αύριο είμαστε το πρωί με Παναμεσοτήρη. 10 με 12. 10 με 12. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη στήριξη την προηγούμενη χρονιά. Δεν έχουμε λόγια. Όλη την προηγούμενη χρονιά. Έτσι. Και ευχόμαστε τώρα στο Λικαβιές του 2019 να είστε κοντά μας και για την νέα χρονιά. Ας ευχηθούμε ο Θεός να στείλει ένα μικρό σημάδι ότι με τη νέα χρονιά ο κόσμος μας γίνεται καλύτερος. Με ποιον τρόπο δηλαδή? Ότι απόψε το κακό θα νικηθεί. Έτσι. Είχες, δεν είχες, απόψε είχες, δεν είχες. Το κακό θα νικηθεί. Μη ο Βραζιλιάνος αδερφός του Δημήτρη Λιμνιού από την Αγία Βαρβάρα θα σε κάνει καλά, μη και η παρέα του θα ιτηθούν. Και να πω κάτι. Μην αρχίσει και λες αύριο γλιστρής ο άλλος το 23 και ο άλλος δεν πήρε λάθος απόφαση. Άλλοι γλιστράνε και κάνουν πρωταθλήματα. Και άλλοι χάνουν πρωταθλητριών. Μη λες γλιστράω. Γλιστράω, άλλοι γλιστράω. Και μου είπε, με ενημέρωσε ο Χρήστος Κιώσης
ότι έκανε δήλωση ο Πεπ Γκουαρδιόλα ότι είναι πολύ καλύτερη η Λίβερπουλ, δεν μπορούμε να την ανταγωνιστούμε κτλ. Δεν τρέπεσε λίγο. Ένα δισεκατομμύριο μπάτζετ θέλει τώρα. Ζήτω. Και το είπε και χθες, λέει ο Χρήστος. Ναι, το είπε και χθες. Πάει να μας κοιμήσει. Πάει να μας κοιμήσει η πονήρο. Γκουαρδιόλα. Καταλανή πονήρο. Μας κάνεις πλάκα. Ζήτω ο Χωσέ Μανουέλ Ρόκα και ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Και ο Σάβας Παντελίδης. 10 βαθμούς διαφορά θα έχουμε. Σου κάνω και 2 μούτζες. Δεν τρέπεσε λίγο. Συγκρίνεις ρε εσύ υλικό City με έλευση. Πας καλά. Έλα ρε το πούπουλο με το βαρύδιο τώρα. Οι μισές τρίτες αλλαγές σου παίζουν στην έλευση ενδεκάδα. Δεν τρέπεσε λίγο. Δεν θέλουμε κανένα ρε. Και σε κοιτάνε ακόμη. Ξέπλυνε αυτά που είπες, την τροπή από αυτά που είπες, απόψε. Με μια τιμητική ήττα. Απόψε. Και στηρίξτε όλοι τα αλλιώτικα παιδάκια.